Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ακούτε και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και τον Βασίλη Καβαδία να είναι ο άρχοντας της κονσόλας, ο άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει να βγαίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται στον αέρα της πόλης και να σας χαϊδεύουμε τα αυτιά σας για ακόμα ένα Σαββατόβραδο. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε και παρέα σήμερα, καθώς ο Τάσος ο Τρέγιας είχε μια κοινωνική εκδήλωση, μια κοινωνική υποχρέωση και δεν είναι σήμερα εδώ παρόν μαζί μας. Θα είναι αύριο κανονικά εδώ πέρα, θα είναι η πλήρη σύνθεση. Έχουμε εδώ τον πολύ καλό μας φίλο, τον Χρήστο, ο οποίος έχει αρκετές συμμετοχές γράψει εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες του Λίμπερο 107,4. Έτσι, έτσι. Μπαίνεις δυνατά. Και να σου πω, είσαι και μέσα στο mood της εποχής. Γιατί, ρε φίλε, νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι από τις καλύτερες εποχές που υπάρχουν. Είναι. Το λες για κάποιο συγκεκριμένο λόγο? Για τις ακροάτριες του Λίμπερο 107,4. Γι' αυτό. Για εσάς, κορίτσια. Για αυτές τις ακροάτες, φυσικά. Να πούμε πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον για την αρχή, μετά θα δούμε το πως θα πάει το πράγμα, ανάλογα το τι θέλει και ο καλεσμένος εδώ πέρα που πλέον είναι ο συμπαραγωγός της σημερινής εκπομπής, είναι μόνο με SMS, FM κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και για όσους φυσικά είστε πιο πολύ φαν του Facebook και των social media, πατάτε στην αναζήτηση του Facebook Ασπρόμαυρες Πτήσεις στα ελληνικά. Άμα δεν είστε στην παρέα μας, κάνετε έτοιμα. Εμείς σας αποδεχόμαστε και έρχεστε κι εσείς στην πολύ μεγάλη παρέα της εκπομπής των Ασπρόμαυρων Πτήσεων, όπου αριθμεί πάνω από 11.500 μέλη. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Οπότε έχουμε δύο τρόπους επικοινωνίας, τουλάχιστον για αρχή. Μετά θα δούμε το πώς θα πάει το πράγμα, το πώς θα τσουλήσει από εδώ και στο εξής, καθώς μπορεί να μην έχει πρωτάθλημα. Έχει όμως μεταγραφικά, έχει μπασκετάκι, όπου ο ΠΑΟΚ σήμερα έπαιξε στην Πάτρα και κέρδισε εκτός έδρας 79-81 τον Προμηθέο. Ένας Προμηθέος ο οποίος φέτος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Α1. Να θυμίσουμε ότι ο Προμηθέας κέρδισε τον ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της σεζόν και πήρε προβάδισμα για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Φυσικά έχουμε μπόλικη μεταγραφολογία τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στις υπόλοιπες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Φυσικά δεν μπορούμε να μην πούμε και να παραλείψουμε το γεγονός ότι είχαμε και μια πολύ μεγάλη αποχώρηση μεσοβδόμαδα αυτή της αποχώρησης του Ζινεντίν Ζιντάν από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά έχουμε και τον Ιβάν Σαββίδη για ακόμα μια φορά να βάζει χρήματα στον ΠΑΟΚ. Σε λίγο καιρό ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ. Οπότε λίγο από όλα θα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε και να σχολιάσουμε όσα γίνονται εντός και εκτός Ελλάδος και φυσικά να αρχίσουμε να σας βάζουμε και λίγο στο mood, στο κλίμα του Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες στα γήπεδα της Ρωσίας. Φυσικά χωρίς να είναι η εθνική μας ομάδα εκεί, αλλά με έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς εκεί πέρα έχουμε αρκετούς γνώριμους από ΠΑΟΚ και από Άρη. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και το τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή να ξεκινήσουμε λίγο με ΠΑΟΚ, λίγο με Άρη κτλ. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να καταπιανόμαστε λίγο το τι έγινε μεσοβδόμαδα με την αποχώρηση. Σοκ θα την αποκαλέσω εγώ, την αποχώρηση του Ζινεντίν Ζιντάν. Μετά την τρίτη διαδοχική του κατάκτηση Champions League, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της Μαδρίτης. Δηλαδή εντάξει. Και μετά να πάμε και να μπούμε και λίγο στο mood του Μουντιάλ. Θέλω να μου να ξεκινήσουμε έτσι, συμφωνείς, είσαι κομπλέ. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει το αφεντικό. Είμαστε συνεργάτες για σήμερα. Ό,τι θέλει ο συνεργάτης. Έτσι. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα, φέτος είδες καθόλου μπάσκετ ΠΑΟΚ? Είδες καθόλου κανένα μπασκετικό μάτς από ΠΑΟΚ, από την ομάδα του Παπαθεοδόρου? Είδα ελάχιστα. Τίποτα, αυτό που μου έμεινε από το μικρό δείγμα που έχω είναι η αστάθεια κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Δηλαδή αυτό μου έμεινε. Μπορούσε η ομάδα να ξεκινήσει πολύ δυνατά, να κάνει ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο, ένα καλό ημίχρονο μάλλον, και να μπει, δεν ξέρω τι συνέβαινε στο ημίχρονο, να μπει τρίτο δεκάλεπτο και να χάσει όση διαφορά είχε φτιάξει το πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Ναι, είχε λίγο το ύψος του. Δεν ξέρω, αυτό μου έμεινε, η αστάθεια. Και σου ξαναλέω, δεν έχω μεγάλο δείγμα, δεν μπορώ, δεν έχω αξιόπιστο δείγμα για να κάνω γενικότερο σχόλιο. Ναι, κατάλαβα. Τον Ηλιότοπο Παπαθεοδόρου, πώς τον βλέπεις γενικά σαν προπονητή, ρε παιδί μου? Όχι το ότι μόνο για τη φετινή πορεία, γενικά, ρε παιδί μου. Πιστεύεις ότι είναι ένα αξιόλογο όνομα για τον πάγκο του Πάκου μετά την αποχώρηση του Σούλη Μαρκόπουλου, όπου στην αρχή τη σεζόν είχε. Εντάξει, ξέρεις σε ποιον μιλάς τώρα, έτσι. Ξέρεις ποια είναι η γνώμη μου. Εγώ ξέρω, ρε φίλε. Σούλη Μαρκόπουλου. Ναι, οι ακροατές δεν ξέρουν. Να το οπότε, συζητήσουμε λίγο. Ξέρεις ότι διαφωνούσα στην αρχή τη χρονιά για την απομάκρυνση του Σούλη και τον τρόπο που αυτή ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, εκ του αποτελέσματος δεν είναι αποτυχημένη η πρώτη χρονιά. Δεν νομίζω πως θεωρείται αποτυχημένη. Παρότι πραγματοποίησε ένα κακό ξεκίνημα με τον Ηλία τον Παπαθεοδόρου ΠΑΟΚ, δεν νομίζω πως θεωρείται αποτυχημένη η πρώτη χρονιά. Νομίζω είχε 5 ή 6 συνεχόμενα κακά αποτελέσματα. Ναι. Και μιλούσαν για ακόμα και να κινδυνεύσει ο ΠΑΟΚ για υποβιβασμό στην αφαδία. Εντάξει, όχι. Στην αρχή, ναι, υποθετικά τελείως σενάριο. Στην αρχή τη σεζόν, ας πούμε, ναι, το πράγμα πήγαινε πολύ, πολύ άσχημα για τον ΠΑΟΚ. Μετά εντάξει, έστρωσε. Δεν έπεσε σε αρκετά χειρότερες καταστάσεις, έτσι, χρονιές. Δεν θα έπεσε φέτος. Αυτό έλειπε. Για ποιες έχεις στο μυαλό σου? Γιατί ξέρεις, εγώ είμαι λίγο, σαν μπασκετικός είμαι λίγο αγλάος. Εσύ είσαι λίγο πιο ενημερωμένο στα. Έχουν του περάσει μπάσκετ πλέον κάποια χρόνια. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Παίζαμε τελευταία αγωνιστική την παραμονή. Α, με το παιχνίδι με τον Άρη, λες. Ναι, το οποίο. Στο παλατάκι. Το οποίο εν τέλει. Το οποίο καταρχήν, άμα θυμάσαι, είχαν πέσει χαρτιά μέσα και διάφορα ώστε να ξεκινήσει με καθυστέρηση γιατί για να ακούμε το παράλληλο παιχνίδι. Θυμάσαι ποιο ήταν το παιχνίδι? Δεν ξέρω αν ήταν ο Αγόρ τότε, το Ρέθυμνο. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως ήταν το Ρέθυμνο. Να πούμε ότι σε εκείνο το παιχνίδι εν τέλει μας ευνόησε το αποτέλεσμα του αγώνα και παρέμεινε ο ΠΑΟΚ στην κατηγορία παρότι έχασε εν τέλει από τον Άρη. Στο τέλος. Αυτό πόσα χρόνια έχει που έγινε, θυμάσαι? Έχει. Δηλαδή, σκέψου ότι έπαιζε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ο Στέλιος Ηλιάδης. Στον μπασκετικό Άρη, ο αδερφός του. Α, ναι, ναι. Οπότε ξεκινάνε οι ΠΑΟΞίδες. Έχει γίνει το εξής τότε, θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι. Ξεκινάνε οι ΠΑΟΞίδες στα πλαίσια ενός τέτοιου ντέρμπι. Ακούγονται κάποια υβριστικά συνθήματα. Και τυχαίνει να ακουστεί υβριστικό σύνθημα για τη μητέρα του Ηλιάδη, του μπασκετικού Ηλιάδη. Οπότε πέφτει σύρμα ότι ξέρετε, παιδιά, αυτό είναι ο αδερφός του δικού μας, του Στέλιου, που παίζει το ποδοσφαιρικό. Πέφτει σύρμα, σταματάνε μαχαίρι τα συνθήματα και το γυρνάνε αλλού. Λέω τις ωραίες ιστορίες, αθλητικές ιστορίες που υπάρχουν και έχουν γίνει στα. Οπαδικές, ας πούμε. Ναι, οπαδικές. Πρόσφατα διάβασα μια έτσι πολύ ωραία ιστορία. Με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Άρη. Όταν το ρώτησε, να πούμε, για τη δουλειά που είχε ο πρόεδρος του Ιερουδαϊκού, είχε πει ότι είχε ένα γραφείο τελετών και όποτε ακούγε καμπάνα, κάποιοι δυστυχώς έκλεγαν, αλλά αυτός χαιρόταν, ακόμα και οι ποδοσφαιριστές χαιρόταν, γιατί ήξεραν ότι θα πληρωθούν. Δηλαδή, ναι, είναι από τις ωραίες ιστορίες οι οποίες. Μόνο στα ελληνικά δεδομένα. Στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, είναι από τις cult στιγμές που είναι. Ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, τις ζούμε και τις έχουμε ζήσει και τις έχουμε χαράξει. Είναι. Και ποδοσφαιρικά γήπεδα που έχουν περάσει την ιστορία είναι cult. Δηλαδή, μιας και είχε τύχει την προηγούμενη φορά μαζί και με τον άλλο Χρήστο. Να αναφέρουμε το γήπεδο της Κομωτινής με την εκκλησία δίπλα, έτσι. Ναι, και της Λιβαδιάς που έχει τα νεκροταφεία από δίπλα. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια. Ναι. Ποιο ήταν εκείνο και το. Ποιο γήπεδο ήταν που δίπλα είχε βράχο ολόκληρο. Της Καλυθέας. Της Καλυθέας πρέπει να ήταν. Φίλε της Καλυθέας νομίζω είναι. Πολύ. Να σου πω. Νταμάρι, βλέπεις νταμάρι, ρε. Φίλε, θα ήθελα να παίξω εκεί πέρα. Θα ήθελες να παίξεις. Ναι, με ντριγκάρι. Για κάποιο περίεργο λόγο. Και την μπάλα, ποιος θα τη φέρει πίσω. Εντάξει, ρε φίλε, φημίζομαι ότι ήμουν τεχνίτης παίκτης όταν έπαιζε μπάλα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αμφιβάλλεις, δηλαδή. Τίποτα, όχι, εδώ δεν. Δεν όχι. Γιατί έτοιμος είναι, λέω τον Καβαδά. Δεν υπάρχει καμιά λογοκρισία. Λέω τον Καβαδά σε κόφη επιτόπου. Ξανά. Ο Παπαδομονολάκης είχε κόψει ο Καβαδά, δεν κάνει τέτοια. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Παπαδομονολάκης τα κάνει αυτά. Η αλήθεια είναι αυτή. Φίλε, παίζει να είσαι ο μοναδικός ο οποίος παίζει να πει σε ραδιοφωνικό σταθμό και να κόπηκες από ηχολήπτη. Ναι. Κάτι είπε, κάτι. Έχει τον γίνει αυτό, έχει γίνει αυτό. Κάτι λέγω πιο. Έχει γίνει με τα μεσονύχτια αυτό, κάπου. Τι τον είχες πει όμως?
Κάπου είχαν διαφωνήσει για μια δεν ομάδα. Μπορώ να θυμηθώ, δεν για μπορώ μια να ομάδα κάτι είχαν διαφωνήσει στην Αγγλία και τον έκοψε επί τόπου. Φιλέ, εντάξει. Άντε να είσαι ακροατή και να πάρει τηλέφωνο να σε κόψει ο ηχολήπτης. Το ραδιομέγαρο της καρδιάς μας. Στο πλαίσιο της φιλικής σχέσης έγινε αυτό, ρε φίλε. Δεν ήταν τέτοιο. Να πούμε επίσης. Το φιλέ τώρα με κόλλησε με το γήπεδο της Καλλιθέας. Τι ωραία γήπεδο είναι αυτό. Επίσης θυμάμαι και, και το γήπεδο των Ιωαννίνων, όπου ρε φίλε ήταν χειρότερα από χωράφι. Εντάξει, τα Ιωάννινα έχουν δώσει μεγάλες στιγμές. Δηλαδή έχουν δώσει. Κάθε φορά που ρίχνει εκεί πέρα. Που ρίχνει, βροχή και τα λοιπά, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Και να σου πω και κάτι, αυτά τα cult γήπεδα, τώρα το πάμε εκτός προγράμματος, αλλά πάντα αυτά είναι τα ωραία. Αυτά τα, δηλαδή άμα είσαι από τους ανθρώπους, είτε από τους οπαδούς, είτε από αυτούς που αναγκαστικά αναγκάζονται να τρέχουν για τη δουλειά τους, δηλαδή βλέπω δημοσιογράφους και όλους τους γύρω-γύρω από τις ομάδες, να τρέχουν σε τέτοια γήπεδα. Όλο και κάτι έχει, δηλαδή π.χ. τα Γιάννενα είναι πολύ ωραία για εκδρομή. Δηλαδή για χειμερινή εκδρομή, δηλαδή. Υπάρχει καλτήλα, υπάρχουν περιστατικά. Είναι ωραίο το. Στο λέω γιατί το έχει κάνει. Ξέρω ότι έχει κάνει μετάδοση, εν πάση περιπτώσει, στο παρελθόν. Ναι, για ποιο μάτς. Για πόνο καμαριά. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι στι χαμηλότερε κατηγορίε, είναι ωραίο. Δηλαδή να ακούς τον άλλο, κάνει τη μετάδοση από το κινητό. Ακούς και, το διπλάνο ακούς και που... τα μπινελίκια στο βάθο. Ναι. Ευτυχώς, ήμασταν στα booth. Στις περιγραφές της Καλαμαριάς. Έχω κάνει περιγραφή αγροτικού αστέρα που ήμουν στην Κερκίδα. Τι ακούστηκε. Ευτυχώς. Τι ακούστηκε στον αέρα. Ευτυχώς. Σε εκείνη την περίοδο ο αγροτικός αστέρας είχε κερδίσει το παιχνίδι και όλα πήγαιναν καλά. Δηλαδή και οι διπλάνοι μου ψιλοένιωθαν. Δηλαδή έλεγαν μια. Εντάξει, το παλικάρι κάνει μετάδοση. Αρμάδα Περικλία Μανατίδη. Ναι, ρε φίλε. Είσαι ενημερωμένο από αγροτικό αστέρα. Περικλής Αμανατίδης 10 χρόνια. Πόσα, δεν ούτε ξέρω πόσα χρόνια ήταν. Ναι, ήταν εκεί. Μεγάλος αγροτικός αστέρας, ο οποίος βάρεσε κανόνι. Γι' αυτό γάμα εθνική, εκεί δύσκολα τα πράγματα. Είναι τα κακά τα οποία φέρνει η οικονομική κρίση. Όπως επίσης τώρα που αυτό που ξεκίνησε για κάλτ στιγμές και κάλτ γήπεδα, είναι ωραία εκδρομή, την οποία τη σκέφτομαι εδώ και πολλά χρόνια να την κάνω. Για πού? Για τη Λεβαδιά. Λεβαδιά. Λεβαδιακός. Κάτι μου λέει ότι ξέρω το απότερο κινητρό σου. Για πες το. Τα σουβλάκια, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Έχει φάει από εκεί σουβλάκια. Όχι. Έχω ρωτήσει ανθρώπους που έχουν πάει εκεί και μου λένε ότι είναι φοβερά. Συναγωνίζονται τα σουβλάκια του Αγίου Πρόδρομου. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, μεγάλη κουβέντα αυτή. Πρέπει να διεξαχθεί έρευνα. Ναι, βασικά, άμα νιώθει κανένας ακροατής. Εμείς εδώ στον αγώνα του ρεπορτάζ για το λαό του Λίμπερο 107,4 θα κάνουμε την έρευνα και θα ενημερώσουμε σε μελλοντική εκπομπή. Και τώρα, άμα κάποιος νιώθει, ρε παιδί μου. Και... Ας ενημερώσει. Ναι, ας ενημερώσει. FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Ή αλλιώς στο ασπρόμαυρες πτήσεις στην ομάδα. Πάτε και γράφετε εκεί πέρα το τι γουστάρετε. Κάτσε κάπου, είδα. Μισό λεπτάκι. Είδα εδώ πέρα θέματα. Ωραία. Ωραία. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον φίλο μας τον Ηλία, όπου ακούει και είναι συντονισμένος εδώ με το Libero 107,4. Νομίζω ότι αν κάνουμε μια τέτοια εκδρομή, νομίζω ο Ηλίας θα είναι από τους ανθρώπους όπου θα έπρεπε να τον πάρουμε μαζί μας. Ναι. Γιατί είναι και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος την έχει την τιμητική του στα σουβλάκια. Έτσι είναι. Ναι, δηλαδή, οκ. Okay, ναι. Και Κρήτη θα ήταν ωραία να πάμε. Παντού γενικά καλά θα ήταν. Παντού εμείς μπορούμε να κάνουμε έρευνα στον αγώνα του ρεπορτάζ. Στο στίβο του ρεπορτάζ. Για διαφορετικούς λόγους όμως. Στο στίβο του ρεπορτάζ. Για διαφορετικούς λόγους. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει και εκεί κάποιον καλό σκοπό. ο λόγος φυσικά είναι, δεν ξέρω αν την ξέρεις, μια. Πώς να την πω, οπαδό. Να την πω, οπαδό. Του Όφη, μια ξανθιά που την είχε συχνά πει. Ο σκηνοθέτης της Νόβα την είχε εκεί. Καλά, ξεχνιέται. Και να την ξεχάσετε την ξεχνά. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή το ξεκίνημα της εκπομπής. Πολύ πάει... ωραία. Μιλήσαμε για Καλλιθέα, έτσι τα νταμάρια. Ναι, πάει καλά. Ωραία. Πάει καλά. Δηλαδή ο προγραμματισμός ήταν πάω Άρης Ηρακλής. Φάγαμε το μισάωρο, έτσι. Ωραία. Όμορφα. Όμορφα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα επιστρέψω στον ΠΑΟΚ για να τελειώνουμε. Αλλά θα πάω στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και θα πω ότι σήμερα ανακοινώθηκε και το πότε ξεκινάει η προετοιμασία που είναι ένα βασικό. Κομμάτι της νέας σεζόν. Η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του ΠΑΟΚ για τις ιατρικές και εργομετρικές εκτάσεις είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουνίου, δύο μέρες αργότερα, στις
για τις 20 Ιουνίου, ναι. Και δύο μέρες αργότερα, στις 22 Ιουνίου, ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για το Χόρστ, όπου θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις ενός καινούργιου τέλος πάντων, έως τις 3 Ιουλίου, οπότε και θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του παραμονής στην Ολλανδία, ο ΠΑΟΚ θα δώσει τρεις φιλικούς αγώνες. Στις 26 Ιουνίου, κοντά στην K23 της Γάνδης, είναι το κλασικό φιλικό στην αρχή, όπου είναι χαμηλού επίπεδου, ρε παιδί μου, η χαμηλού δυναμικής η ομάδα. Χαμηλού, ξεχαμηλού, κάποτε υπήρξε μια Bronze Vibe. Ναι, επίση αγοράκι. Μα μας έστειλε εξηγυρισμένους, έτσι, με μια εφτάρα στην αρχή της προετοιμασίας. Αυτό, φίλε, νομίζω ότι είναι το μοναδικό φιλικό παιχνίδι που δεν παίζει να έχει ξεχάσει κανένας παοκτής. Κανείς και θυμάμαι. Περασμένα και ξεχασμένα να είναι. Ναι, αυτό θυμάμαι επίσης. Ακούγα ραδιόφωνο και είχε βγει, δεν θυμάμαι ποιος ακροατής είναι. Λίμπερο άκουγα. Και... τι θα άκουγες. Και βγαίνει ο ακροατής, ο ρεπόρτερ, και περιγράφει τη φάτσα του αγοράκι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και μετά και το τέλος. Είμαι σίγουρο, ξεπέρασε Σάντος, έτσι. Άστο φίλε. Πολύ κακό πράγμα. Πολύ κακό πράγμα. Νομίζω ήταν η χρονιά. Όχι, δεν ήταν. Ήταν η επόμενη χρονιά. Ήταν η χρονιά με τις Σαρδέλες, ήταν η επόμενη. Η επόμενη πήγε σχετικά καλά. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Στις 26 Ιουνίου θα παίξει με την ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης. Στις 29, τρεις μέρες αργότερα, με την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ είναι αυτή που έπαιξε και ο Μανατίδης. Με το Μούση. Τέλος πάντων, ναι. Και στις 2 Ιουλίου κόντρα στην Νόρτσελαντ. Λέει εδώ η ΠΑΕΠΑΟΚ. Από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου ο δικέφαλος θα προπονείται στη Νέα Μεσύμβρια. Και στις 8 Ιουλίου θα αναχωρήσει ξανά για το Όστενμπεργκ, όπου θα παραμείνει έως και στις 17 Ιουλίου. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 9 Ιουλίου τη Στεάουα. Από εκεί πέρα νομίζω πήραμε και τον Βαρέλα. Στις 12 Ιουλίου την Γκένκ, εκεί πέρα παίζει και ο Καρελής. Ναι. Παντού έχεις βρει, έχει με κάθε ομάδα κάνει τη σύνδεση. Ναι, το προσπαθούμε, το παλεύουμε. Να σε δω στο επόμενο τι θα κάνεις. Και στις 16 Ιουλίου αναμένεται να δώσει δύο ξεχωριστά φιλικά. Το πρώτο με την Old Town, πώς λέγεται αυτή τώρα, για βοήθησε. Alta Yvonne, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ναι. Για να σε βρω, για κάνε μια σύνδεση εδώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω. Θα μιλήσεις τώρα, μπορεί ο Πία να έχει περάσει από εκεί. Ο Πία, όχι. Πία, φίλε, μεγάλη μορφή. Εν πάση περιπτώσει, ας συνεχίσουμε. Μην το θυμήθηκες, ρε φίλε. Μην πάμε στον Πία, θα ξεφύγουμε πολύ τώρα. Πάλι καλά, θα μας σώσει το διάλειμμα. Και το δεύτερο με αντίπαλο που θα φοβαστεί τις επόμενες ημέρες. Φυσικά, λίγες μέρες αργότερα θα μάθει και ο ΠΑΟΚ για τον αντίπαλό του. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League ανάμεσα σε Άγιαξ και Βασιλεία. Φυσικά θα σε ρωτήσω ποιον θέλεις αντίπαλο μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Άσπρο Μαύρο με τον Στέλιο Παπαντονίου και τον φίλο μας Χρήστο να είναι εδώ παρέα πίσω από το μικρόφωνα και τον Βασίλη Καβαδία να είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου, όπου όπως είπαμε μας βοηθάει να βγαίνουμε στον αέρα. Λοιπόν, να πούμε πως ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας και στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής είναι μόνο με SMS, πληκτρολογείτε FM, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και φυσικά για τους φίλους του Facebook. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook ασπρόμαυρες πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν δεν είστε στην παρέα μας, κάνετε έτοιμα. Εμείς σας αποδεχόμαστε και έρχεστε κι εσείς στην πολύ μεγάλη παρέα της εκπομπής, όπου η παρέα απαριθμεί κάτι παραπάνω από 11.500 φίλους. Για να μιλάμε και να σχολιάζουμε όλα τα αθλητικά δρουόμενα, τόσο της ασπρόμαυρης οικογένειας, του δικεφάλου του Βορρά, όσο και των υπολείπων, τόσο της Ελλάδας όσο και εκτός Ελλάδας, καθώς έρχεται και ένα καυτό μουντιάλ, όπου φυσικά θα αρχίσουμε να σας βάζουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε από εκεί πέρα που σταματήσαμε, και δεν θα μιλήσω για το γήπεδο της Καλλιθέας, αμέσως είσαι έτοιμος να με κράξεις, σε είδα,
αλλά θα σου ρωτήσω ποιον θέλεις, ποιον προτιμάς από Άγιαξ και Βασιλεία. Εντάξει, νομίζω πως όλοι, όλοι όμως οι παοξίδες έχουν πολύ άσχημες αναμνήσεις από τον Άγιαξ. Συμφωνώ. Και για μένα προσωπικά ήταν και η περίοδος τέτοια που η πρώτη φορά που αποκλειστήκα μέσα και είναι το 3-3, μου είχε χαραχθεί τόσο άσχημα. Τι θυμάμαι, ναι. Μου είχε χαραχθεί τόσο άσχημα, χειρότερα από τη δεύτερη. Μου χαράχθηκε χειρότερα από τη δεύτερη. Και η διαφορά είναι ότι σκέψου ότι τη δεύτερη ήμουνα μέσα. Ήμασταν μαζί μέσα. Ήμασταν μέσα στο γήπεδο. Όχι, τρεις φορές έχει παίξει ο Πάκ με τον Άγιαξ. Όχι, λάθος. Δύο. Ναι, λάθος, ναι, ναι. Τη δεύτερη ήταν, ναι, η δεύτερη ήταν αυτή που προηγηθήκαμε στο, με τη μία, στο πρώτο πεντάλεπτο. Μετά έγινε ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Έχασε με το Σουάρες. Όχι. Αυτή είναι η δεύτερη. Η δεύτερη φορά είναι αυτή η πρόσφατη που είχαν τις ευκαιρίες ο Κλάους, ναι, 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 και τα λοιπά. Που λέγανε που ήθελε να πάρει, ναι, φόρ και δεν είχε πάρει. Ναι. Η πρώτη ήταν ακόμα, δεν ξέρω, εμένα έχει χαρακτηρίσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, σκέψου ότι μιλούσαμε τότε ακόμα για τις χρονιές Ζαγοράκη τότε, με Γκαρσία, Ήβιτς και όλα αυτά. Οπότε εκείνο το 3-3 δεν ξεπερνιέται. Δεν με τίποτα. Είναι και έτσι πως ήρθε. Δεν θέλω Άγιαξ. Ούτε εγώ θέλω Άγιαξ. Νομίζω ότι πάει να γίνει ένας κακός δαίμονας. Όπως και να το κάνουμε, και ο Άγιαξ έχει μεγαλύτερη φανέλα από τη Βασιλεία, μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Ναι, σίγουρα. Καλύτερη έδρα, πιο ισχυρή. Εκεί είναι και αυτά πράγματα που μπορούν να κάνουν κάποιες φορές οι λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι σε όλα τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπής. Μόνο αξιοπρεπής. Και παραπάνω από αξιοπρεπής. Δηλαδή μπήκε με τσαγανό, μπήκε με μαγκιά και στα δύο εκτός έδρας. Απλώς όλα χάθηκαν στην Τούμπα. Και στις δύο περιπτώσεις. Που εκείνο είναι που σε στεναχωρεί και σε κάνει να έχεις αυτό το γαμότο. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε καθαρή αγωνιστική εικόνα αυτή τη στιγμή από τη Βασιλεία και τον Άγιαξ. Έτσι. Ναι. Τα ρεπορτάζ λένε, φυσικά, χωρίς να θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά των φίλων παοκτσίδων, είναι ότι υπάρχει μια τάση προς αποδυνάμωση του έμψυχου υλικού του Άγιαξ. Φυσικά υπάρχει και πολύ μέλλον, έτσι ώστε να δούμε το τι κινήσεις θα κάνει. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έτοιμη μια ραχοκοκαλιά. Όπως και να το κάνουμε, δεν γνωρίζω, ισχύει αυτό για τη ραχοκοκαλιά και αν ισχύει. Το μόνο που με προβληματίζει, το οποίο μόλις τώρα μου ήρθε, είναι ότι η Βασιλεία αγωνίστηκε κανονικά φέτος ο όμιλος του Champions League και ήταν και πολύ καλή. Δηλαδή, έκανε διπλό με στην Μπενφίκα, κέρδισε εντός έδρας στη Manchester United. Δηλαδή, δεν γνωρίζω αν συνεχίζει με το ίδιο υλικό, αλλά αν συνεχίζει με παρόμοιο ρόστερ και παρόμοια γνωστή εικόνα, μόνο εύκολη κλήρωση δεν θα είναι, έτσι. Καλά, προφανώς. Καθώς όταν πας και αγωνίζεσαι σε προκριματικά της Champions League και όταν είσαι μια ελληνική ομάδα. Η διαδρομή προς τους ομίλους του Champions League θυμίζει έναν μικρό ή μεγάλο γολγοθά, αγωνιστικό γολγοθά. Γιατί δεν είναι το θέμα ότι είναι αλλεπάλληλα τα παιχνίδια, όπως μπορεί να προκύψει μέσα στη σεζόν. Είναι ότι είναι δύσκολα τα παιχνίδια και εκεί πέρα κρίνεται η ετοιμότητα της ομάδας. Και εκεί πέρα δηλαδή μπορεί να κάνεις μια μεγάλη έκπληξη ή να ξεπεράσει τον εαυτό σου, αλλά ο ΠΟΚ θα κληθεί να το ξεπεράσει τον εαυτό του τρεις φορές. Αυτό είναι το δύσκολο. Και εκεί πέρα είναι που λέμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, έχει τη ραχοκοκαλιά που είναι το μεγάλο στοίχημα να τους κρατήσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και είναι κάτι το οποίο το ζήτησε ο Αντελίνο Βιερίνε και μετά το τέλος του τελικού του κυπέλου Ελλάδος, στη συνέντευξη τύπου, αλλά και σε τέντα τέτ με ανθρώπους στο κεφάλαιο του Βορρά. Από εκεί πέρα, να πες. Όχι, νομίζω πως βρίσκεται μετά τον τελικό, δηλαδή η εικόνα που είδαμε από τον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου. Νομίζω πως αυτό το timing, ας πούμε, αυτή η χρονική συγκυρία πρέπει με κάποιο τρόπο να την εκμεταλλευτεί ο Λουτσέσκου, να συνεχίσει. Δηλαδή, είχε καταφέρει μετά από όλα όσα έγιναν με Ολυμπιακό και ΑΕΚ να επιτύχει έναν απίστευτο βαθμό συγκέντρωσης έτσι, και ομοψυχίας μέσα στην ομάδα ο Λουτσέσκου, κάτι που φανήκε στο τελικό. Αν με κάποιο τρόπο καταφέρει να τους κρατήσει έτσι συγκεντρωμένους μέχρι τα παιχνίδια με τον Άγιαξ ή τη Βασιλεία, νομίζω θα είναι ο ΠΑΟΚ σε πολύ καλό σημάδι. Είναι δύσκολο, προφανώς και οι παίκτες θα κάνουν τις διακοπές τους, άλλοι θα παίξουν Μουντιάλ. Δεν ξέρουμε πού θα πάει ο καθένας, τι θα κάνει. Ο Πρίγιος σίγουρα θα πάει να παίξει Μουντιάλ. Εννοείται. Αλλά είναι στοίχημα για τον Λουτσέσκο. Ναι, είναι στοίχημα. Είναι και μια τεράστια ευκαιρία για την καριέρα του. Πέρα από το γεγονός ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, είναι και για τον ίδιο μεγάλη ευκαιρία. Φυσικά είναι και μεγάλο στοίχημα ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να κρατήσει τη ραχοκοκαλιά του. Να κρατήσει τους 4-5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι και αποτελούν βαρόμετρα
της ομάδας που είδαμε πέρσι. Αν εξαιρέσουμε τον Πρίγιοβιτς, που γενικότερα και καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν υπήρχαν κάποιες φήμες, υπάρχει, δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι για ενδεχόμενη άλλη αποχώρηση, έτσι δεν είναι? Όχι, με τα γραφικά σενάρια, εντάξει, κυκλοφώνουν μπόλικα. Υπάρχει και ένα του Κάμπος που προέκυψε από την Τουρκία, με μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των Τούρκων, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει μετατραπεί σε επίσημο ενδιαφέρον. Και κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται και για ένα απόσπαστο γρανάζι της μηχανής του Δικεφόλου, έτσι. Ναι, δεν είναι αυτό που λες, ότι χάσαμε τον Κάμπος, πώς θα τον αντικαταστήσουμε τώρα. Νομίζω επιστρέφει και ο Ενρίκε. Επιστρέφει ο Ενρίκε, ο Άρντα. Ναι, ο Άρντα νομίζω ότι είναι φαβορή. Άμα είναι κάποιο, ας πούμε, άμα μου έλεγε κάποιο πού να ποντάρω τα λεφτά μου για μια πιθανή μεταγραφή, θα πόνταρα στην αποχώρηση και τη μεταγραφή του Άρντα. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο να είναι. Το έχω ακούσει εγώ αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να τον θεωρούμε έτσι τόσο φαβορή για ενδεχόμενη πώληση, χωρίς να τον έχουμε δει ακόμα σε προετοιμασία, σε φιλικά. Δεν έχει να κάνει με την αγωνιστική του εικόνα. Ναι, με την αγωνιστική του εικόνα. Ναι, έχει να κάνει σε σχέση με τον χαρακτήρα του. Γιατί και εσύ το ξέρεις αυτό πολύ καλά, γιατί είσαι παιδί που έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Είναι ότι σε μια ποδοσφαιρική ομάδα πρέπει να κρατιούνται και οι ισορροπίες, όχι μόνο στα αγωνιστικά, όχι μόνο στα οικονομικά, που μιλάμε για επαγγελματικούς ποδοσφαιριστές, αλλά και στα θέμα του χαρακτήρα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει 30 χαρακτήρες. Πρέπει να κολλάνε και όλοι μεταξύ τους. Και ο Άρντα είναι ο τύπος ο οποίος, ρε φίλε, κοιμήθηκε στο αεροδρόμιο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ρε φίλε, να μου το επιτρέψετε και εντός εισαγωγικών, είναι και λίγο τρελάρας. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να είναι. Εντάξει, είναι και ο άνθρωπος που θέλει και μια μπάλα για την πάρτη του. Κάτι το οποίο το έκανε στον Ατρόμητο, δεν θα μπορεί να το κάνει στον ΠΑΟΚ. Δεν θα μπορούν, δηλαδή, στον ΠΑΟΚ δεν θα ψάχνουν όλοι τον Άρντα. Στον Ατρόμητο τον ψάχνανε. Προφανώς. Έγινε και διαφορετικές οι συνθήκες και τα λοιπά. Και δεν ξέρω τώρα άμα έχεις τόσο ταραχοποιό στοιχείο, ας πούμε, με την καλή έννοια. Θέλει ειδική διαχείριση. Ειδική διαχείριση. Και άμα έχεις ειδική μεταχείριση σε έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι βασικός, όπως είναι ο Άρντα, στον Βιερίνια, στον Μάτος, τον Πρίγιοβιτς, τι θα πρέπει να κάνεις? Φυσικά, εδώ πέρα πιστώνεται ένα μεγάλο respect στον Λουτσέσκου, όπου μέσα στη σεζόν υπήρχε μια κόντρα με τον Πρίγιοβιτς και κάθισαν και τα βρήκανε. Ναι. Το Πρίγιο άρχισε να σκοράρει κατά ρυπάς και ήρθε το πράγμα και έδεσε. Φυσικά είχαμε και την πρώτη μεταγραφή, κεντρικός αμυντικός, ο Χατσερίδης, με μεγάλη πορεία στα ουκρανικά γήπεδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον είδαμε στους αγώνες των 32 με την ΑΕΚ. Σε εκείνα τα δύο παιχνίδια, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να βγάλω πολύ καλό συμπέρασμα για αυτόν, γιατί δεν είναι και τα καλύτερά του. Αλλά γενικότερα δεν θα πω το αν είναι καλή μεταγραφή ή όχι. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης σίγουρα από το πάνω ράφι, αλλά περιμένουμε να τους δούμε. Νομίζω πως χρειαζότανε ένας κεντρικός αμυντικός, ναι, χρειαζόταν. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, ο Βαρέλα έκανε μια πολύ καλή χρονιά, έτσι. Αλλά έχουμε τον... είναι ψυχάρα, έχουμε τον Στέλιο τον Μαλεζά, και αρχηγός και ψυχάρα. Αλλά νομίζω πως νομίζω πως ο Μαλεζάς δεν μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκό, έτσι. Άμα θες να κάνεις δηλαδή την υπέρβαση στο Champions League, λες. Ναι. Ναι. Ακόμα και τη φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε σε κανένα σημείο της βασικό κομμάτι. Αποτελούσε απλά μια λύση από τον πάγκο. Ναι, σωστό αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω το αγωνιστικό στυλ του Χατζερίδη. Αυτό που σίγουρα έχουμε πολύ καιρό να δούμε και θα ήθελα είναι ο center back στυλ Κοντρέρας. Όχι, ο center back Κοντρέρας. Να χτίζει από πίσω. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ο Χατζερίδης. Ο Χατζερίδης είναι ένας τύπος ο οποίος είναι 90, είναι νταγλάρι, που άμα το συναντήσεις στο δρόμο και λες και κουτουλήσω πάνω του, θα πέσω κάτω επί τόπου. Κατάλαβα. Είναι βράχος. Είναι βράχος. Και εμένα μου λείπει ένας ποδοσφαιριστής από τον Κοντρέρας. Νομίζω ότι ο Κοντρέρας ήταν αυτός ο οποίος ποδοσφαιρικά δίδαξε το τι θα πει παίζω άμυνα. Δίδαξε. Δίδαξε. Όχι μόνο άμυνα, γενικά δεν θυμάμαι. Και επιθετικά είχε δώσει λύσεις, είχε την πρώτη πάσα. Έχτιζε επιθέσεις από πίσω, δεν ήταν παίχτης στυλ Τσιρίλο.
Αλλά εντάξει, τώρα τι συγκρίνεις. Το να απομακρύνουμε την μπάλα με γιώμα. Να ξέρεις τώρα, άμα υπήρχε ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ραδιοφωνικός εισαγγελέας και ό,τι τέτοιο, θα έρθει να σε συλλάβει τώρα. Που σύγκρινες, που τόλμησες να συγκρίνεις τον Τσιρίλο με τον Κοντρέρας. Όχι, βέβαια, φίλε. Εντάξει, και ο Κοντρέρας και όλοι οι Κοντρέρας αυτού του κόσμου δεν φυτρώνουν και στα δέντρα. Ναι. Με την έννοια ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις ανά πάση στιγμή έναν Κοντρέρας που να στα κάνει όλα αυτά. Φυσικά ο Κοντρέρας ήρθε με σπόντα στον ΠΑΟΚ και ήρθε καθώς ήταν συμπαίκτης του Ζήση Βρίζα και τον ήξερε ο Ζήσης και γι' αυτό τον έφερε. Δεν είναι εύκολο κάθε χρονιά να φέρνεις ούτε Κοντρέρας ούτε Γκαρσία. Καλά, και στην Γκαρσία θα ήθελα. Εννοείται. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα για την συνέχεια στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, καθώς ο Βέρμπλουμ, ο Σουηδός μέσος που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και αυτός μεγάλη εμπειρία στα ουκρανικά γήπεδα, είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, είναι ένας πολύ δυνατός μέσος και όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για μια πάρα πολύ καλή λύση και φυσικά υπάρχουν επαφές των δύο πλευρών, να το πούμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ, δόξα να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει μια πρόταση που αγγίζει μαζί με τα μπόνους το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως και του έχει προσφέρει ένα συμβόλαιο στα 3 έτη. Είναι μια... Μιλάμε για μεγάλο ποσό και για δεδομένα, ειδικά για τα δεδομένα της ποδοσφαιρικής Ελλάδας του 2018. Ναι, είναι. Ο Ιβάν τεινάζει την μπάγκα στον αέρα. Στα μεταγραφικά και όχι μόνο. Και δεν είναι σημαντικό αν προσπαθήσεις να κάνεις και μια μέση σύγκριση με τους ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ. Όταν δηλαδή έχεις τον Ολυμπιακό, ο οποίος το γυρνάει σε ελληνοποίηση. Με πιο φθηνές λύσεις. Έχεις την ΑΕΚ, η οποία δεν ανανεώνει τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Μιλάμε για ποσά πολύ λίγο, αρκετά κάτω από το 1 εκατομμύριο, έτσι. Συγγνωμίζω κιόλας. Όχι μόνο Χριστοδουλόπουλο. Αραούχο, Γιώχανσον, Χιμένεθ. Ναι, τέσσερις. Βλέπεις δηλαδή. Τέσσερις. Δεν είναι ένας, είναι τέσσερις. Οπότε όταν οι αντίπαλοι ρίχνουν το μπάτζετ, πηγαίνουν σε φθηνές λύσεις, κρατάνε γενικά χαμηλά τον πύχη, εσύ όχι απλά παραμένεις εκεί που ήσουν, αλλά φαίνεται να τον ανεβάζεις κιόλας τον πύχη. Να είσαι έτοιμος να παρουσιάσεις ακόμα πιο δυνατός. Ένα απλό θα σου πω. Αυτή τη στιγμή, μαζί με την μεταγραφή του Χατσερίδη, Χατσερίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος παίρνει πάνω από ένα εκατομμύριο. Βιρίνια το ίδιο. Μαουρίσιο το ίδιο. Πρίγιοβιτς το ίδιο. Τέσσερις. Δηλαδή βλέπεις ότι το πράγμα έχει ανωδικές τάσεις. Κάποια χρόνια και όχι πολλά χρόνια πριν θα ήταν δύσκολο μέχρι και να το φανταστεί κάποιος ότι θα έφτανε η χρονιά που ο ΠΑΟΚ θα είχε τόσα μεγάλα συμβόλαια στην ενδεκάδα του. Καλά, προφανώς. Εδώ πέρα να είναι καλά ο Ιβάν Σαββίδης και η ρευστότητά του. Εννοείται. Ο οποίος Ιβάν Σαββίδης μέσα στη βδομάδα σε μια έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έκανε αύξηση με το κεφάλαιο, θα βάλει άλλα 11,5 εκατομμύρια ευρώ και η επένδυσή του στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα εκτοξευθεί στο αστρονομικό ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Άμα θέλετε να πάρετε κανένα ηρεμιστικό, να πιείτε κανένα νερό, εγώ σας αφήνω. Μεγάλα ποσά, τεράστε. Απίστευτα ποσά. Και είναι ο τύπος ο οποίος πληρώνει. Και ο Βέρμπλουμ είναι αυτός ο οποίος είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Και ο Χατσερίδης είναι και αυτός στο εκατομμύριο και λίγο παραπάνω. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον επιθετικό, έτσι. Ναι, αυτό. Φυσικά μιλάνε με τον Πούκι νομίζω λέγεται, ναι. Ο επιθετικός που κοιτάζει ο ΠΑΟΚ και συνομιλεί. Είναι ένας παλιός μας γνώριμος, καθώς έπεσε στην Μπρόντμπι, τον είχε συναντήσει ο ΠΑΟΚ. Να την πάλι σύνδεση. Δεν μπορείς αν δεν κάνεις τη σύνδεση. Ναι, κάτι έχω πάθει, δεν ξέρω. Σύνδεση με τα προηγούμενα. Ναι, τον είχε συναντήσει ο ΠΑΟΚ σε έναν προκριματικό γύρο. Είναι ένας παίκτης που τον είχαν δει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Θα δούμε τώρα το πώς θα πάει η φάση. Όπως προκύπτει... Ο ΠΑΟΚ μετά την μεταγραφή του Χατσερίδη θα κινηθεί για άλλες 3 μεταγραφές. Γενικότερα οι μεταγραφικές λίστες... Για άλλες 3. Ναι. Πέρα του Χατσερίδη. Επομένως μιλάμε σίγουρα για μέσο επιθετικό. Και μια ρεζέρβα του Μάτος. Ναι, γιατί θέλανε να φέρουν το Σερνά που ήταν 36 χρονών. Από ό,τι κατάλαβα δεν αποτελεί και προτεραιότητα. Δηλαδή, να σου πω... Επιστρέφει ο Γιαννούλης, υπολογίζεται ή όχι? Ναι, είναι η εσωτερική μεταγραφή. Επομένως, σε περίπτωση, εφόσον επιστρέφει ο Γιαννούλης, ο οποίος
επίσης προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν στον Ατρόμητο. Μπορεί να γίνει και εσωτερική ανακατανομή. Μπορεί δηλαδή σε περίπτωση που χρειαστεί backup ο Μάτος να αγωνιστεί αριστερά ο Γιαννούλης και να πάει δεξιά ο Βιερίνια, έτσι. Ναι, και αυτό γίνεται. Την ξέρει καλά τη θέση. Μιλάμε, ο Βιερίνια δεξιά έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ. Και στον ΠΑΟΚ πέρσι. Έτσι. Οπότε. Εντάξει, για μένα γι' αυτό λέω. Δεν είναι καθόλου προτεραιότητα. Να σου πω μια αλήθεια τώρα. Το δεξιμπακ. Καθόλου όμως. Να σου πω κάτι τώρα. Που είπε, ανέφερε τον Βιερίνια. Και αυτό που βλέπουμε όλο τον χρόνο. Ναι. Εμένα πονάει η καρδιά μου όταν το βλέπω τον Βιερίνια στα μπακ. Αρκετοί το σκέφτονται. Πονάει. Γιατί ο Βιερίνια που μάθαμε εμείς ήταν ο μπουκαδόρος. Αυτός που θα κάνει την τρίπλα. Αυτός που θα κάνει το βρωμόσυτο. Αυτός, θα κόψει προς τα μέσα. Αυτός που θα κάνει, παιδί μου, που θα φέρει το τζερτζελέ που λένε στην αντίπαλη περιοχή. Είναι, ναι, αυτό, που είναι. Γουστάρει ο να βλέ... αυτό που γουστάρει ο κάθε φίλαθλος του ποδοσφαίρου να βλέπει. Έτσι είναι, αλλά ο Λουτσέσκο έχει άλλη γνώμη. Καλά, προφανώς. Οπότε με βάση με τα ισχύοντα δεδομένα, απλά λέω ότι ναι, εφόσον ναι. υπολογίζει ο Γιαννούλης, νομίζω πως δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ισχύει. Αν και καθήμενος, ορθαόμιλης. Λοιπόν, να πούμε πως FM και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με SMS, μέσω social media και Facebook. Ξαναζητήσει του Facebook ασπρόμαυρες πτήσεις. Άμα δεν είστε στο group, κάνετε έτοιμα, σας αποδέχομαστε. Και τα λέμε και από εκεί. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω έχουμε να πούμε ένα, δύο, τρία, δύο πραγματάκια ακόμα για ΠΑΟΚ και για Άρη κάτι. Και επιστρέφουμε για να μπούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περνάμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Άσπρο Μαύρο εδώ παρέα με όλους εσάς και τον φίλο μας τον Χρήστο να είναι ο σημερινός ραδιοφωνικός παρτενέρ, με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και τον Βασίλη Καβαδία να είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας στηρίζει στην ηχοληψία. Να πούμε πως μοναδικοί τρόποι επικοινωνίας και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι μόνο με SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και φυσικά και για τους φίλους του Facebook, του φατσοβιβλίου όπως αρέσει να λέει ο Τάσος. Πληκτρολογείται στην αναζήτηση του Facebook ασπρόμαυρες πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες. Και κάνετε έτοιμα, σας αποδεχόμαστε φυσικά και έρχεστε και εσείς στην πολύ μεγάλη παρέα της εκπομπής, η οποία απαριθμεί πάνω από 11.500 φίλους. Γιατί μας αγαπάτε, μας στηρίζετε και αυτό εμείς το κρατάμε και γι' αυτό σας προσπαθούμε να σας δώσουμε το καλύτερο δυνατό σε κάθε ραδιοφωνικό ραντεβού. Φυσικά, γιατί σας είπαμε ότι στη δεύτερη ώρα θα πούμε λίγα πράγματα και για το Μουντιάλ, να σας βάλουμε λίγο στο mood το ότι θα ακολουθήσει στην Ρωσία σε λίγες μέρες. Στις 14 του μήνα είναι η πρεμιέρα αυτή της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ. Πάμε να σας δώσω λίγο τα αποτελέσματα από τα διεθνή φιλικά που έχουμε σήμερα. Έχει διεθνή φιλικά. Έχει προετοιμασία, ναι, ομάδων. Αλγερία. Κάπε Βέρντε, αυτή την ομάδα χώρα την ξέρεις? Κάπε Βέρντε, έχω την αμυντική άποψη ότι είναι το πράσινο ακροτήρι. Δεν είμαι σίγουρος. Αλήθεια. Είσαι τσάκαλος. Άμα όντως ισχύει αυτό, θα το γκουγκλάρουμε μετά στο διάλειμμα να δούμε μόνο ότι εδώ να σε αποθεώσω. Να με αποθεώσεις. Στον λαό του Λίμπερο 107,4. 2-3 έχασε η Αλγερία. Ταϊλάνδη, Κίνα 0-2. Κένια, Νέα Ζηλανδία 2-1. Αυστρία, Γερμανία 2-1. Η Αυστρία. Ναι, νίκησε η Αυστρία, την κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αγγλία, Νιγηρία 2-1. Καλά, εντάξει, δεν τα κρίσαμε με τους Άγγλους. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, τους έχω λίγο στο δεξί. Σουηδία, Δανία 0-0. Μαυροβούνιο, Σλοβενία 0-2. Όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα είναι τελικά. Πάμε σε αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ωραίο μάτς είναι αυτό. Βέλγιο-Πορτογαλία στο 68ο λεπτό 0-0. Ωραίο παιχνίδι. Derby. Όταν ακούς Πορτογαλία και 0-0, καταλαβαίνεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλος Φερνάντο Σάντος. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
Να αναφέρουμε εδώ πέρα στο λαό του Λίμπερο 107,4 ότι το στοιχηματικό κτίνος που κρύβει μέσα του ο Στέλιος Παπαντονίου. Αυτός που παριστάνει το ραδιοφωνικό παραγωγό. Το ραδιοφωνικό παραγωγό. Είχε ποντάρει στην κατάκτηση της Πορτογαλίας. Βρήκα ομάδα που θα ποντάρω στο. Θα μας το πει στη συνέχεια. Και προσπαθώ να θυμηθώ ποιο ήταν το match που κέρδισε η Πορτογαλία στην παράταση. Ήταν ή απέναντι στην Κροατία. Ο τελικός ήταν σίγουρα. Όχι. Πέρα από αυτό, στα προημιτελικά. Νομίζω ήταν απέναντι στην Κροατία. Ήταν ένα παιχνίδι από τα χειρότερα παιχνίδια που έχω δει στη ζωή μου. 0-0 στο 90 λεπτό. Καμία φάση. Φερνάντο Σάντος βγαλμένος από τα δικά του πιο τρελά όνειρα. Δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτό το πράγμα που είχαμε δει και τη μέρα. Και έβαλε ένα γκολ η Πορτογαλία κάπου εκεί στο 117-118 και το πήρε. Αλλά μου έχει μείνει γιατί λες, οκ, okay, βλέπω Euro. Κοίτα, θα δω μπάλα. Αυτό που λες είναι χοντρό. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχεις δει ΠΑΟΚ σε κακές χρονιές. Έχω σε κακές δει, σεζόν. Είναι διαφορετικό. Περίμενε. Είναι διαφορετικό. Τότε ο Σάντος κάτι ήθελε να παίξει. Τον έβλεπες μετά. Το 2007 λέμε τώρα, όταν πρώτο ήρθε. Ναι, ωραία. Όχι. Θα σου πω, άλλο είχε στο μυαλό του. Άλλο το αν οι παίχτες μπορούσαν να υπηρετήσουν το πλάνο. Ναι, και τον έκανα να ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα είχε το υλικό. Δηλαδή αυτό ήταν το πλάνο. Κατάλαβες. Ευτυχώς που ο Σάντος έχει φύγει από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη δεν ακούει ραδιόφωνο. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Ναι, μιλάμε. Αγάπη μόνο. Ναι. Αγάπη μόνο. Ξέρεις, έχω μεγάλη αγάπη για τον Φερνάντο εγώ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Σαν προπονητής, άμα τον πάρεις και τον βάλεις σε μια ομάδα, ξέρεις ότι θα σου φέρει αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά από άποψη θεάματος, ο τύπος είναι γαντοσυλλάβει η ποδοσφαιρική αστυνομία. Δηλαδή, εννοώντας ότι ρε φίλε, αυτό το οποίο βλέπεις. Σε παίρνει και έμπνευση, φίλε, μερικές φορές. Γνωρίζοντας πως. Αυτό ακριβώς. Δεν έχω, το ξέρεις καλά, δεν έχω προσωπικά πρόβλημα με τις ομάδες, ας πούμε, τις reactive, πιο του αμυντικού, ας πούμε, ποδοσφαίρου. Ωραία, φίλε, και εσύ, τι είναι αυτό. Το θέμα είναι να υπηρετούν, να παίξει άμυνα, αλλά να έχεις και ένα πλάνο για τη στιγμή που θα πάρεις την μπάλα. Ναι. Είναι διαφορετικό τώρα, π.χ. η Ατλέτικο του Σιμεώνε, έτσι. Άμυνα και σκληρό παιχνίδι όσο δεν πάει, αλλά να έχει ένα επιθετικό πλάνο. Όταν βγει στην αντίπαλη επίθεση, ο Κόντε στα καλά του είχε. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν και τότε ο Σάντος μου βγάζει ότι δεν είχε και κάποιο συγκεκριμένο επιθετικό πλάνο. Ή η φετινή United, έτσι, του Μουρίνιο. Ναι. Και κατά κόρον αμυντικογενείς προπονητές. Νομίζω, εντάξει, ο Μουρίνιο φέτος, άστο. Εντάξει, άστο. Πονεμένη ιστορία. Είναι αυτό που λένε περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Αυτό και λες και έχει χάσει το μαγικό του άγγελμα. Αν και να σου πω κάτι τώρα που λέμε για τον Σάντος, νομίζω ότι το στυλ, η νοοτροπία έτσι όπως έχει η σχολή, η ποδοσφαιρική σχολή, αν υπάρχει ποδοσφαιρική σχολή, νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο η Ελλάδα από ότι η Πορτογαλία. Του ταιριάζει. Δηλαδή εννοώντας ότι ναι. Η Πορτογαλία είναι μια ομάδα και μια χώρα η οποία έχει μια παραπάνω ποιότητα από ότι έχει η Ελλάδα. Μπορεί να παίξει πιο παραγωγικό, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο. Και κακά τα ψέματα, κανένας δεν μηδενίζει το επίτευγμα της Πορτογαλίας. Ίσα-ίσα μιλάμε προφανώς. Για τεράστιο επίτευγμα. Κατάκτηση Euro είναι, ρε. Και οι Πορτογάλοι προφανώς πίνουν νερό στο όνομα του Φερνάντο Σάντος. Αλλά όταν, σκέψου λίγο, άλλο το να είσαι οπαδός Ελλάδας, ναι. Έτσι, με το ισχύον υλικό που έχουμε, και άλλο το να είσαι Πορτογάλος, ξέρεις ότι η ομάδα σου έχει Κουαρέσμα, Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει Νάνι, έρχονται από πίσω άλλοι, Αντριάν Σίλβα και τα σχετικά. Και με αυτούς τους παίχτες να παίζει η ομάδα σου, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λένε μερικές φορές ότι η μοίρα παίζει κακά παιχνίδια με κάποιους ανθρώπους. Ναι. Δεν θα σου πω χαζομάρα και δεν θα το πω στην πλάκα. Ναι. Θα το καταλήξω κάπου. Δηλαδή θα σου κάνω τρίπλα και θα το πω στο σοβαρό. Είναι ότι παιδί μου, μερικές φορές η μοίρα σε κάποιους ανθρώπους παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια. Και η μοίρα στους Πορτοκάλους έχει παίξει τα χειρότερα παιχνίδια που μπορεί να έχουν σκεφτεί ή να έχει πέρασει από το μυαλό τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα η οποία έχει παίξει από την εθνική της ομάδα ο Ρούι Κώστα, ο Φίγκο, ο Ρονάλντο, ο Κουαρέσμα και ο Νάνι και δεν σημαίνεται. Είναι η ίδια ομάδα η οποία με τον Σκολάρη προπονητή έχασε από την Ελλάδα το ευρωπαϊκό
κύπελο μέσα στην έδρα της. Μετά από λίγα χρόνια, αυτή η ομάδα, με αυτούς τους ανθρώπους, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της, με αντιποδόσφαιρο, πήγε και πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο. Καλησπέρα σας. Ναι, ρε, δηλαδή. Έχω αδικό. Είναι, όχι. Είναι τα περίεργα παιχνίδια που λέμε. Η θεά μοίρα, δηλαδή, άμα ας πούμε, λες ότι με κάποιον έχει αιμονή, δηλαδή με κάποιον ασχολείται και τον ταλαιπωρεί, ρε παιδί μου, τον έχει στο δεξί. Νομίζω ότι αυτή η χώρα είναι η Πορτογαλία. Γιατί σαφώς και ήταν πολύ πιο ελκυστική η εικόνα της Πορτογαλίας το 2004 και το 2006. Και μετέπειτα. Και μετέπειτα. Από πριν το Σάντος. Συγκριτικά με την Ελλάδα πάντα. Ε. Αυτό. Συγκριτικά με την Ελλάδα. Γιατί ποδοσφαιρικά, ας πούμε, υπάρχουν και άλλες εθνικές, οι οποίες είναι πολύ πιο εντυπωσιακές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα τους κρίνει όλους. Τον τίτλο θα θυμούνται όλοι μετά από χρόνια. Και ο Φερνάντο Σάντος είναι αυτός που θα μείνει στην ιστορία. Ισχύει. Η Πορτογαλία, ο Γιώργος Σκολάρη. Ισχύει αυτό. Ο Σκολάρη θα μείνει σαν ο loser. Αυτό. Ο loser, ο οποίος έχασε ένα ευρωπαϊκό κύπελο μέσα στο σπίτι του από τους ποδοσφαιρικά ανορθόγραφους τότε Έλληνες. Μετά έγινε η ποδοσφαιρική καλλιγράφη της Ελλάδος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Επίσης, γιατί τώρα κράζουμε λίγο Σάντος και τα λοιπά, κάποιος θα μας πει μια καλά ρε. Καθόλου. Κράζουμε με την καλή έννοια του όρου. Με όλη την αγάπη που έχουμε στο Φερνάντο, έτσι. Με όλη την αγάπη. Είπαμε ότι μπορεί να σου φέρει το αποτέλεσμα. Τώρα μιλάμε απλά για την εικόνα και των ομάδων. Κάτι άλλο. Άνθρωπο ο οποίος σε πληρώνει δεν μπορείς να τον κράξεις, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Σάντος, ας πούμε, σε προηγούμενο Euro, τάσκασε, ρε φίλε, με δικαίωση στοιχηματικά. 15 απόδοση. Ναι, 15 απόδοση είχε η Πορτογαλία και ο τύπος πήγε και σήκωσε την κούπα. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο πώς μπορώ να τον κακολογήσω. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ να τον κακολογήσω και δεν θα τον κακολογήσω. Αλλά τώρα, πέρα από αυτό, ότι λέμε ρε παιδί μου για το ποδόσφαιρο του Σάντος κτλ. Και η Ελλάδα. Είχε κατηγορηθεί και αυτό το 4. Είχε κατηγορηθεί. Αλλά το παράδοξο ποιο είναι. Ότι η Ελλάδα που θεωρητικά, αν τους βάλεις κάτω, θα πεις ότι okay, προφανώς δεν συγκρίνονται οι μονάδες που είχε τότε με τις ομάδες που είχε η Πορτογαλία του τώρα. Νομίζω δεν είναι πως δεν είχε κανένα επιθετικό πλάνο. Δεν έπαιζε απλά αντιποδόσφαιρο. Αυτό ήθελα να σου πω. Θυμάσαι, τώρα θα είναι και λίγο inside η φάση, αλλά δεν πειράζει, ότι πριν λίγα χρόνια θυμάσαι που είχαμε μαζευτεί με έναν ακόμα φίλο μας και βλέπουμε τα παιχνίδια του Euro. Αρρώστια. Εντάξει, τώρα, το τι μπορείτε να σκεφτείτε, ό,τι και να σκεφτείτε, έχετε δίκιο. Δεν θα προσπαθήσω να σας δικαιολογηθώ. Νομίζω ότι ο Χρήστος θα έπεισε διαδικασία αυτή. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ό,τι και να σκεφτείτε, έχετε δίκιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν βλέπουμε ξανά αυτά τα παιχνίδια. Που τα βλέπαμε έτσι μετά από χρόνια. Ναι, μετά από κάμια παραπάνω από δεκαετία. Το συνειδητοποίησαμε αυτό και το λέγαμε και οι τρεις που ήμασταν εκείνη τη μέρα μαζί. Ότι αυτό που είπες, ότι. Πέρα από την στιβαρή άμυνα, υπήρχε και ένα πλάνο. Ήξερε δηλαδή ότι η μπάλα θα κοπεί από την άμυνα και θα πάει με κάποιο τρόπο προς την επίθεση. Θυμάμαι να. Χωρίς το άγχος του αποτελέσματος, που μπορούσαμε λίγο περισσότερο να δούμε τακτικά το παιχνίδι και την εικόνα αυτού, θυμάμαι να κοιτιόμαστε από την αρχή και να λέμε: εσύ δεν ήμασταν άμπαλοι. Ναι, δεν ήμασταν κακοί. Θυμάσαι η ατάκα που είχε πει, νομίζω εσύ, εγώ δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Εσύ, τόσο καλά παίζαμε. Δηλαδή, παίζαμε ωραία. Με θάρρος, με πολύ. Για την ακρίβεια, με αρκετά περισσότερο θάρρος και καλά ως εννοούμενο θράσος από αυτό που έδειξε η Πορτογαλία όταν πήρε αυτή το Euro. Ναι, λίγα χρόνια αργότερα. Ναι, ισχύει αυτό. Να σου πω και κάτι. Είναι και αυτό που είπε πριν λίγο, ότι. Δεν είχαμε άγχος. Οι Πορτογάλοι είχαν άγχος. Πολύ περισσότερο το 4, που ήταν το φαβορί και έπαιζαν κόντρα σε μια Ελλάδα η οποία είχε κάνει δύο απόπειρες το 1980 σε ένα Euro με τον Αναστόπουλο να ήταν ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πετύχει γκολ και την τραγική εμπειρία εκείνη το 1994 με τον μεγάλο Αλκέτα Παναγούλια. Που και στις διοργανώσεις αυτές ήταν ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, να πηγαίνει σε ένα μουντιάλ στη ΣΥΠΑ, να κάνουν ένα tour ενός μήνα σε ό,τι κοσμικό μπορείς να φανταστείς, ακόμα και στο Λευκό Οίκο είχαν πάει, και να μαζεύουν 10. Είχαν πάει στο Λευκό Οίκο. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Είχαν φάει 10, δεν είχαν βάλει κανένα. Αυτό δυστυχώς το ξέρω. Δεν είχαν βάλει κανένα και έφυγαν. Αυτή η Ελλάδα είχαν αντιμετωπίσει. Μια Ελλάδα εντάξει προφανώς που είχε κάνει. Τεράστια βήματα πρόοδου, καθώς οι περισσότεροι που επέλεξε ο Ρεχάγκελ τότε ήταν άνθρωποι οι οποίοι έπαιζαν στο εξωτερικό. Όλοι έπαιζαν στο εξωτερικό και
συνήθως λίγους είχε επιλέξει και από την Ελλάδα, από το εσωτερικό. Δεν είχαν άγχος και έπαιζαν ό,τι βγει. Η Πορτογαλία ήταν διαφορετικά. Και ακόμα και μετά, όταν το πήρε η Πορτογαλία το Euro, είχαν ένα σχετικό άγχος. Ότι είναι ευκαιρία μας. Ότι τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι χάσαμε την ευκαιρία του 4, αλλά θα πρέπει να αποδείξουμε κάτι. Κατάλαβε, ενώ οι Έλληνες. Ότι πρέπει. Ναι, ενώ οι Έλληνες στον όμιλο, ακόμα και αν έκαναν μόνο την νίκη με την Πορτογαλία στην Πρεμιέρα ή έφεραν μια ισοπαλία. Είχαν μόνο την ισοπαλία με την Ισπανία, κανένα δεν τους έλεγε τίποτα. Θα τους έλεγε ότι μόνο που πήγατε μετά από τόσα χρόνια είναι μια πετυχημένη παρουσία. Πλάκα κάνεις. Απλώς ήταν πιο απελευθερωμένοι, ήταν πιο τέτοιο. Και για να κάνουμε και σύνδεση με τα σύγχρονα δεδομένα, με τα φετινά. Κάτι είπες, έχεις νέα πρόταση, θα στοιχηματίσεις και φέτος? Ναι, θα στοιχηματίσω τέτοιο, αλλά θέλω να έχουμε την τέτοια. Καταρχήν να σου πω ότι προσωπικά, μιας και έχει τύχει να συζητήσουμε για την Πορτογαλία τις προηγούμενες ημέρες. Δεν αξίζει στοιχηματικά φέτος. Και πλέον την περιμένουνε. Την περιμένουν, οπότε στοιχηματικά δεν αξίζει. Αλλά προσωπικά δεν την περιμένω τόσο ψηλά. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όσα τις έδωσε. Όσο προημιτελικά νομίζω μπορεί να φτάσει. Χωρίς να ξέρω τις διασταυρώσεις που μπορεί να προκύψουν στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι όσο προημιτελικά μπορεί να τέτοιο. Νομίζω, πριν φτάσουμε στην Πορτογαλία, νομίζω να πάρουμε τον κάθε όμιλο ξεχωριστά να βλέπουμε το τι παίζει. Θέλεις. Όπως θέλεις. Να το πάρουμε έτσι. Εντάξει, τώρα θέλω να πάμε σε διάλειμμα, αλλά δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο είναι οι διοργανωτές, οι Ρώσοι, με Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και Ουρουγουάη. Και Ουρουγουάη, το φαβορί του ομίλου. Νομίζω, εντάξει, προφανώς, πώς τη βλέπεις τη δουλειά? Τίποτα. Νομίζω εδώ βασικά όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει στη δεύτερη θέση. Όλοι, ναι, νομίζω ότι η Ουρουγουάη είναι σίγουρη το σιγουράκι. Όλοι περιμένουν την Ουρουγουάη εύκολα ή δύσκολα να προκριθεί. Και μετά το τι θα γίνει κυρίως μεταξύ μάλλον Ρωσίας και Αιγύπτου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι, δηλαδή, ότι οι Σαουδάραβες θα έρθουν έτσι από το πουθενά και θα κάνουν κάτι. Ισχύει αυτό. Και μια Ρωσία η οποία από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση πάντα πάει με όνειρο και φιλοδοξία και πάντα φεύγει με απογοήτευση. Δηλαδή την έχουν πατήσει αρκετές φορές. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε καλή Ρωσία. Από Αρσάβιν και. Η ομάδα του Αρσάβιν τι είχε κάνει? Είχε αποκλειστεί πάλι από την Ελλάδα. Με τον γκολ του Καραγκούνη. Είχε αποκλειστεί. Απλά τότε έλεγε ότι είναι δυνατή. Έλεγε ότι ήταν δυνατή. Τώρα ναι, δεν έχει κάτι, τώρα δεν, κάτι δηλαδή, αξιόλογο. Προσωπικά δεν θα μου κάνει εντύπωση το να μην περάσει ούτε τον όμιλο. Απλώς και τι γίνεται. Διοργανώτρια χώρα τώρα και να μην περάσει ούτε τον όμιλο. Ναι, είναι βαρύ. Είχε συμβεί στη Νότια Αφρική. Είσαι μεγάλο, αυτό δεν το θυμόμουν. Ναι, respect. Μπράβο. Είχε συμβεί. Εντάξει, μπράβο. Γιατί μιλάμε για τη Νότια Αφρική. Δεν μιλάμε για μια ποδοσφαιρομάνα. Ναι. Δηλαδή, όσο και να σε σμπρώξει καμιά φορά η διαιτησία. Που το λένε αυτό, ότι τις οργανώτερες χώρες τις σμπρώχνουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Εντάξει, τι να πούμε. Οπότε. Ρωσία και Αίγυπτος. Προσωπικά θα ήθελα Αίγυπτο. Όχι, προσωπικά θα ήθελα Ουρουγουάη και Αίγυπτο. Θέλω να μείνουν έξω οι Ρώσοι εγώ. Ναι, στην Ουρουγουάη έχουμε και πολλούς γνωστούς εκεί πέρα. Έχει τον Ραούλ Κούπερ. Στην Αίγυπτο εννοείς? Ναι, στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Έχει τον Ραούλ Κούπερ. Έχουμε και τον φίλο μας τον Ουάρντα. Ο οποίος, ναι, δεν είναι βασικός, αλλά θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Θα φάνει τώρα με το πώς θα πάει με το Σαλάχ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα προλάβει το Μουντιάλ, αλλά θα δείξει τώρα το πράγμα. Θα το δούμε αυτό. Απλώς δηλαδή δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης σε Ουρουγουάη του φίλου σου, του Σουάρες. Είναι φίλος σου είναι. Ή τα έχετε σπάσει από τότε που έφυγε στην Μπαρτσελόνα? Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται. Αυτό, ρε φίλε, από σένα συγκεκριμένα μπορώ να το δεχτώ για τον Φερνάντο Τόρες. Αλλά για τον Παντοτινή Σουάρες. Αγάπη. Αλλά τώρα για τον Σουάρες δεν ξέρω. Ρε, όχι, στηρίζω ακόμα. Α, στηρίζεις ακόμα. Οκ. Εντάξει, τώρα βλέπω πώς είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 όμιλοι και έχουμε περίπου 35 λεπτά. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, εφόσον έχουμε ακόμα. Χρόνο, ναι. Όχι, υπάρχει ακόμα καιρός μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Μπορεί να γίνει ένα γενικότερο σχόλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος για κάθε όμιλο ξεχωριστά. Εντάξει, θα το δούμε πώ
πώς θα πάει. Ας εδώ στο τέτοιο να έχουμε τα θέματά μας. Όχι, πάμε κάθε μήκο ξεχωριστά. Θα το ωραία. Λίμπερο είσαι, ρε φίλε. Λίμπερο είσαι, τέλειος είσαι, όλα γίνονται. Εντάξει, έχω καλό παρτενέρ που μπορεί να με βοηθήσει να του λύσει το πράγμα. Ναι. Πάμε και στο δεύτερο όμιλο. Πορτογαλία, Ισπανία, Τινησία και Ιράν. Είναι αυτό. Ναι. Ιράν είναι. Εδώ τα πράγματα. Εντάξει, τι, πάνω κάτω είναι ξεκάθαρα, έτσι. Πορτογαλία και Ισπανία. Οι Ισπανοί, οι οποίοι προέρχονται από κακές διοργανώσεις. Δηλαδή, εννοώντας, ας πούμε, είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει προπονητή, ο Ντελμπόσκε και έχει φύγει. Έχουν αποχωρήσει κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούσαν τη ραχοκοκάλια της ομάδας που σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της και ήταν άνθρωποι της ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα. Εκείνη η μαγική ομάδα του Πέπε Γκουαρδιόλα, που ουσιαστικά μεταφέρθηκε και στην Ισπανία. Τώρα οι Ισπανοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προχωρήσει και μια μικρή ανανέωση και καλούνται να αλλάξουν σελίδα. Και πάντα στις εθνικές ομάδες, όταν πάμε να αλλάξουμε σελίδα, είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Είναι. Δηλαδή, μεταβατική περίοδος. Είναι μεταβατική περίοδος. Ναι, σε αντίθεση με τους Πορτογάλους, ο Σάντος έχει βρει το βασικό μπούσουλα και εφόσον είναι ο Ρονάλντο σε καλή κατάσταση, νομίζω ότι. Ξέρουμε τι θα δούμε. Ναι, υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει, ρε παιδί μου, το πράγμα. Δηλαδή, όσο έχει Ρονάλντο, διάβαινε, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποια διαφωνία στο θέμα του Πορτογαλίας και Ισπανίας και το δεύτερο γκρουπ. Απλά προσωπικά δεν την περιμένω την Πορτογαλία για πολύ ψηλά. Την δηλαδή, Ισπανία την περιμένω. Σκέψτε ότι στο Euro το κατέκτησε έρχοντας αρκετή, παραπάνω από αρκετή δόση της τύχης με το μέρος. Ήταν ο μόνος δίκαιος τρόπος για να κερδίσει στοίχημα ο Στέλιος Παπαντονίου. Δηλαδή το να περάσεις όμιλο με τρεις ισοπαλίες. Και όχι δύσκολο όμιλο. Είχε έναν όμιλο με. Βατό ήταν, νομίζω. Με Ισλανδία, Ουγγαρία. Δεν θυμάμαι την. Σε εκείνο το Euro, η Ισλανδία δεν έκανε. Ήταν αυτή που. Η Ιρλανδία ήταν που έκανε καλή πορεία. Η Ισλανδία που είχε και την κερκίδα την ωραία. Α, ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Τρεις οπαλίες. Μετά αγώνα κέρδισε την παράταση στα πέναλτι, χωρίς καλή εικόνα. Νομίζω πως με παρόμοια εικόνα, αλλά χωρίς εύνοια της τύχης. Δεν πάει το πράγμα. Ναι. Τσουλάει, δηλαδή. Να περάσει από τον όμιλο, γιατί προφανώς οι υπόλοιπες δύο ομάδες είναι πολύ πιο χαμηλού επίπεδου. Αλλά μετά, ας πούμε, η διασταύρωση πρέπει να είναι, θα είναι δύσκολη το πώς θα πάει το πράγμα. Νομίζω ότι, πριν πάμε στο διάλειμμα, νομίζω ότι θα πρέπει να αποκαλύψει και κάτι στον κόσμο. Το στοίχημα που έχει παίξει και την Πορτογαλία, γιατί είπαμε και το δικό μου το στοίχημα, πρέπει να πούμε και το δικό σου το στοίχημα. Νομίζω. Η αλήθεια είναι πως ο στοίχημαν. Είχε όλες οι εταιρείες στοιχηματικές, με βάση περιπτώσει έχουν διάφορα ειδικά στοιχήματα κατά τη διάρκεια των μεγάλων διοργανώσεων. Αφού η Πορτογαλία είχε φέρει τις πρώτες της δύο ισοπαλίες, μάλλον αφού είχε φέρει τις πρώτες τρεις ισοπαλίες στον όμιλο και είχε προκριθεί όντας μια από τις καλύτερες τρίτες, έβγαλε ως στοίχημα, ένα ειδικό στοίχημα, το να κερδίσει η Πορτογαλία το τουρνουά μόνο με ισοπαλίες. Κάτι που σημαίνει ότι έπρεπε να κερδίσει όλα τα μάτς μέχρι το τέλος σε παράταση και πέναλτι. Απόδοση 600. Θυμάσαι, ρε σκύλο, τι είναι 600. 600, ναι. Απόδοση, ωραία. Δηλαδή εξωπραγματική απόδοση, που τη βλέπεις και λες 1 ευρώ το βάζω. Πόσο είχες βάλει τότε? 1 ευρώ λες το βάζω. Ντρέπομαι να πω στον αέρα πόσο έβαλα. Έβαλες κάτω από ευρώ. Ήταν το πιο. Να σου πω, πώς το σκέφτηκες, δηλαδή. Ήταν το πιο μίζερο στοίχημα που έχω παίξει στη ζωή μου. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο, στο έλεγα ότι αν το κέρδιζα. Αντί να το πανηγυρίσω, θα έλεγα γιατί δεν έβαλα παραπάνω. Θα μου βγαίνε. Για απληστία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω θα σου βγαίνει και δικαιολογημένα. Εννοείται. Δηλαδή, στο 1 ευρώ δεν νομίζω ότι θα σου βγαίνει απληστία. Ή μπορεί να σου βγαίνει σε πολύ μικρό βαθμό. Αλλά στο συγκεκριμένο σήμα, έτσι πως διαμορφώθηκε, έτσι πως το έπαιξε, ρε παιδί μου, νομίζω ότι σου έβγαινε. Η απληστία σε μεγαλύτερο βαθμό. Οπότε θα το μου φυσιολογικό. Εν πάση περιπτώσει, η Πορτογαλία δεν το πήρε μόνο ισοπαλίες. Έκανε. Τα πάντα ισοπαλίες εκτός από τον ημιτελικό με την Ουαλία. Γλίτωσε και εμένα από την κρίνια και τους γύρω μου από εμένα. Και τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία. Ισχύει αυτό. Οπότε, εφόσον έχει πάει και μισή, πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους 6 ομίλους. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Στέλιος Παπαντονίου στο μικρόφωνο μαζί με τον Χρήστο, εδώ ραδιοφωνικός παρτενέρ για σήμερα. Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
Πριν το φινάλε των ασπρόμαυρων βλέπετε το Πότρο Χάδεν, γιατί θέλω να ολοκληρώσουμε τους ομίλους. Νομίζω ότι θα είναι ένας πραγματικός ραδιοφωνικός άθλος. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τώρα το Facebook δεν το λέω, το αφήνω για τους ψαγμένους του Λίμπερο 107,4. Α, λοιπόν, εσύ το έχεις βάλει στόχο τον άθλο. Ναι, ρε φίλε. Για να μην είπες στο Facebook και τα 11.500 μέλη, τα πράγματα είναι σοβαρά. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Πάμε, πάμε, πάμε. Και ξέρεις, παίζει να το κάνουμε με μια-δυο ανάσες. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ξανακάνω. Αν με βάζει το ξανακάνω είναι δύσκολο. Το ξέρω. Ναι. Εγώ δεν το ξέρω. Πάμε. Πάμε. Είμαστε ακόμα στο τρίτο γκρουπ, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Πάρτε και κάτω μόνο σου. Έμα. Τέλος πάντων, τρίτο γκρουπ. Έχουμε Γαλλία, Αυστραλία, Περού, Δανία. Νομίζω οι Γάλλοι είναι το πρώτο φαβορί για το σιγουρά και τις πρώτες θέσεις. Και φαβορί για να πάνε γενικότερα ψηλά, νομίζω. Με τον Γκρισμάν. Έχουν Γκρισμάν, Εμπαπέ, Μποκμπά πίσω. Έχουν πολύ πράγμα. Τώρα θα γίνει σφαγή για τη δεύτερη θέση και νομίζω ότι. Εγώ βλέπω τη Δανία. Νομίζω ότι είναι μία από τις ομάδες η οποία μπορεί να κάνει μια καλή πορεία και να θυμηθεί εποχές του 1992 όταν τους μάζεψαν με τις παραλίες και πήγαν και πήραν ένα ευρωπαϊκό κύπελο έτσι το χαλαρό. Δεν μπορεί σήμερα αν δεν κάνει σύνδεση με τα προηγούμενα. Κοίτα, δεν μπορεί. Κοίτα, να σου πω κάτι. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Μόνο στο Λίμπερο 107,4. Κάνε και ερωτικά vibes. Οι εθνικές είναι αυτό που μου αρέσει. Το φόρτε σου, ξέρω. Είναι το φόρτε μου. Μ' αρέσει, έχω έναν έρωτα με τις εθνικές. Αλλά οκ, okay, εσύ πώς το βλέπεις, για δεύτερη θέση ποιον βλέπεις. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω Δανία. Με Δανία. Ωραία. Μου αρέσει η Δανία. Μου αρέσει πολύ και ο Έριξεν της Τότεναμ. Ο Έριξεν, ο οποίος είναι το πρώτο βιολί. Το αστέρι. Ναι. Μου αρέσει. Είναι στην Τότεναμ αυτός, ε. Ναι. Ωραία. Premier League, νομίζω ότι παίζει τα δάχτυλα. Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Πάμε στον τέταρτο όμιλο, εκεί πέρα όπου νομίζω είναι ο αγαπημένος μου όμιλος. Έχω Αργεντινή, Ισλανδία, Κροατία και Νιγηρία. Νομίζω ότι η Αργεντινή και η παρέα του Λιόνελ Μέση είναι το σίγουρο φαβορί, είναι για την πρώτη θέση. Και τώρα πάμε. Ποιους λες? Λέω Κροατία, αλλά θα ήθελα Ισλανδία. Θα ήθελα Ισλανδία. Μου έχει μείνει πάρα πολύ έτσι, αυτό που κάναμε στο Euro το πρόσφατο μαζί με τους οπαδούς. Το χαρακτηριστικό εκείνο βίντεο αφού χάσανε 5-2 από τη Γαλλία και τραγουδούσαν μαζί με τους οπαδούς, μου έχει μείνει χαραγμένο. Να σου πω κάτι, γιατί έχουμε και μια εικόνα από την Κροατία, καθώς είναι η ομάδα η οποία μας απέκλεισε τα μπαράζ. Δεν με έπεισε. Οπότε και εγώ θα ταχθώ υπέρ της Ισλανδίας. Χωρίς να την έχω δει, αλλά μόνο με την εικόνα που έχω από το Euro και γιατί δεν με έχει πείσει η Κροατία στο μπαράζ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί. Βέβαια, με παίχτες όπως ο Ράκιτιτς, ο Μόντριτς, έτσι ο Πέρισιτς, με το Μάντζουκιτς υπάρχει εμπειρία αρκετή. Ακόμα και η εικόνα να μην είναι καλή, υπάρχουν και παιχνίδια που ίσως μπορεί να τα κερδίσει με την εμπειρία και μόνο, έτσι. Εμπειρία και μόνο, και σε αυτό το Μουντιάλ υπάρχουν πολλές μεγάλες απουσίες από ομάδες πάρα πολύ έμπειρες. Να θυμίσουμε πως Ιταλία και Ολλανδία έχουν αποκλειστεί. Που λες μια Μουντιάλ χωρίς αυτές τις ομάδες δεν γίνεται. Ειδικά χωρίς την Ιταλία, έτσι. Ειδικά με την Ιταλία, η οποία είχε να μην είναι σε Μουντιάλ πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αλλά έχει πάρα πολλά. Θυμάσαι όλα τα υπόλοιπα. Ισχύει. Σου δίνουμε και μια άφεση. Θα το πω γιατί θα σκάσω. Το ξέρεις. Το ξέρεις, το έχω πει ότι πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Να το πεις. Εγώ αγαπάω Αργεντινή φέτος το καλοκαίρι και θα σου πω το λόγο. Οι τύποι είναι θεούλιδες. Εξέδωσαν οδηγία για φλερτ στο Μουντιάλ. Έδωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Όπου ουσιαστικά στην ανακοίνωση που έβγαλε η Ομοσπονδία της Αργεντινής τους έλεγε ότι επειδή οι Ρωσίδες είναι όμορφες και πολλοί άντρες θέλουν να τις ρίξουν στο κρεβάτι κτλ. Ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποια tips, ότι να είναι ευγενικοί, να είναι καθαροί,
και να προσπαθούν, ρε παιδί μου, να κάνουν παιχνίδι, γιατί αμέσως πλησαφώσει ότι οι Ρωσίδες γουστάρουν το παιχνίδι. Έχουν δώσει και ατάκες, έχουν δώσει και τέτοια. Ναι, έχουν δώσει στα Ρώσικα ατάκες. Α, έχουν δώσει. Είναι θεούλιδες οι τύποι, ρε φίλε. Να κάνουμε λίγο, τότε, μετά την έρευνα με τα σουβλάκια, δεσμευόμαστε εδώ στο λαό του Λίμπερ 107,4, θα κάνουμε και την έρευνα στα Ρώσικα. Στα Ρώσικα, και νομίζω πρέπει να πάμε στα Ρώσικα να δοκιμάσουμε αυτό το οποίο λέει η ανακοίνωση της Αργεντινής. Θεωρία και στην πράξη. Ναι, αυτό. Κατά πόσο είναι πρακτική η ανακοίνωση της Αργεντινής. Ήταν μια πολύ σημαντική επισήμανση. Ο ραδιοφωνικός άθλος μπορεί να μην επιτευχθεί, αλλά θα υπάρχει λόγος γι' αυτό. Γιατί μπορεί να μην βγει ο ραδιοφωνικός άθλος, αλλά μπορεί κάποιο βράδυ να πέρασε το όμορφα. Εννοείται. Και αυτό είναι το... Και ένας μόνο. Ακροατής να καταφέρει να το ακούσει τώρα αυτό, να το γκουγκλάρει, να το βρει και στη Χαλκιδική να ρίξει Ρωσίδα το καλοκαίρι, για μας είναι κέρδος. Εντάξει, γενικότερα οι ακροατές του Λίμπερο δεν έχουν τέτοια θέματα, είναι το παίζουν το τόπι. Σε όλα τα γήπεδα. Σε όλα τα γήπεδα, ειδικά σε εκείνο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε ακάθεκτη με τον επόμενο όμιλο που θα τον πεις εσύ, γιατί έχω και μια μικρή καβομάρα. Πολύ ωραία, λοιπόν, έχουμε Βραζιλία, Σερβία, Κώστα Ρίκα και Ελβετία. Βραζιλία νομίζω είναι το νούμερο 1. Εννοείται. Κρατάμε την παρέα του Νεϊμάρ, η οποία νομίζω ότι μετά από τόσο διοργανώσεις πρέπει να επανέλθει. Τώρα για τον υπόλοιπο, για τους υπόλοιπους, η δεύτερη θέση είναι πραγματικά μπάχαλο, ρε φίλε. Δηλαδή όλοι μου κάνουν το κλικ. Ναι, νομίζω εδώ μπορεί να γίνει, έχει τα φόντα να γίνει μακελιό στον όμιλο. Δηλαδή και οι τρεις νομίζω είναι εισάξιες ομάδες. Υπάρχει ο Πρίγιοβιτς. Ναι, ο killer του Σερβία. Από εκεί πέρα είναι Μουντιάλ. Όλα γίνονται. Δηλαδή, στο προηγούμενο Μουντιάλ η Κώστα Ρίκα ήταν σε όμιλο. Ο όμιλος στον οποίο ήταν η Κώστα Ρίκα ήταν Ουρουγουάη, Κώστα Ρίκα, Αγγλία και Ιταλία. Δηλαδή, ναι. Φαντάζομαι δύο τύπους τότε πριν 4 χρόνια να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς τώρα και να λένε εντάξει, παιδιά, Αγγλία, Ιταλία. Εύκολα ή δύσκολα. Ναι. Και Αγγλία και Ιταλία αποκλείστηκαν. Προκρίθηκε τότε η Κώστα Ρίκα και η Ουρουγουάη. Οπότε όλα γίνονται. Πιο πολύ ποιον βάζεις. Μόνο και μόνο για να πούμε τον δεύτερο, ρε παιδί μου. Μόνο και μόνο για να πούμε τον δεύτερο. Ναι. Θα πω Σερβία. Θα διαφωνήσουμε. Νομίζω ότι κλείνω προς την Ελβετία. Ελβετία. Κλείνω προς την Ελβετία. Εντάξει, οκ. Έπρεπε κάποιο να διαφωνήσουμε, ρε φίλε. Πέρασαν 1, 2, 3, 4, 5 όμοι. Φτάσαμε στον 5ο να διαφωνήσουμε. Θα νομίζουν ότι το κάνουμε για να προλάβουμε. ότι είναι στημένο. Άντε να πείσεις ότι όντως συμφωνείς. Ναι, ρε φίλε, όχι. Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αυτά αλλού. Ναι. Πάμε στον επόμενο όμιλο. Πάλι θα τον πεις εσύ. Όπου έχουμε Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία και Νότια Κορέα. Αν και έχασαν οι Γερμανοί σήμερα στο φιλικό, εντάξει, Kleinmein, βάζω τους Γερμανούς φαβορί. Ναι. Και το Μεξικό. Και το Μεξικό, Δεύτερη θέση, ναι, γιατί οι Σουηδοί είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που πάνε χωρίς τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Βέβαια, χωρίς τον Ζλάταν έχουν βγάλει μεγαλύτερο πείσμα, μεγαλύτερο, περισσότερο ομαδικό πνεύμα. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αρκετό. Δεν έχουν κάνει καμιά μεγάλη εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να το κάνουν και φέτος. Ναι. Να και γενικότερα, ο τρόπος όπου πέρασαν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τους αδικεί και λίγο. Τους αδικεί λίγο. Αλλά εντάξει. Η Νότια Κορέα λογικά θα είναι το μαξιλαράκι του box. Να ήταν βόρεια, να είχαμε καλτήλες. Δεν είναι η Βόρεια Κορέα όμως. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Να ήταν η Βόρεια. Μ' αρέσει η Βόρεια. Συνεχίζουμε με. Για πέστε τώρα εσύ. Έβδομος όμιλος, έχουμε Βέλγιο, Παναμάς, Τινησία και Αγγλία. Όπως σε είπα στην αρχή, έχω τους Άγγλους στο δεξί. Δεν πιστεύω ότι θα περάσουν. Τους έχω για τόσο... Πάλι. Για τόσο... Πάλι. Πώς να το πω τώρα, ας πούμε, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο, πρέπει να με εκφράσουμε λίγο πιο καλά. Για τόσο ποδοσφαιρικά γάτια, για τόσο... Που δεν θα το κάνουν, θα το χαλάσουν το θέμα κάπου στην πορεία. Η αλήθεια είναι ότι οι Άγγλοι μας έχουν χαρίσει αμέτρητες έτσι, στιγμές. Γελάω μαζί τους. Άφθονου γέλιου. Δεν ξέρω. Όλοι νομίζω περιμένουν κάθε χρόνο ποιος θα είναι ο καινούριος τρόπος που θα βρουν να αποκλειστούν. Νομίζω ότι ο όμιλος προσφέρεται γι' αυτό.
Άμα μου βρει στοίχημα για τον, για τον αποκλεισμό τη Αγγλίας από τον όμιλο, εγώ θα το παίξω. Θα βάλω 3 ευρώ. Θα σου βρω. Να πω εδώ μόνο πως οι Άγγλοι είναι γραφικοί. Ψάχνουν να βρουν συνδέσεις με τα πάντα, με το ποιος ήταν βασιλιάς τότε, ποιος πήρε το Champions League τότε και να κάνουν διαφορά. Πλέον αυτό που έχει γίνει viral στα social media είναι το ότι, μιας και έκανες και εσύ τη συγκεκριμένη αναφορά πριν, στην Ισπανία που μεσουρανούσε πριν λίγα χρόνια, η οποία ευνοήθηκε από τον Γκουαρδιόλα, από την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα. Η Ισπανία ήταν η πρώτη που ευνοήθηκε από την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, το πήρε. Στη συνέχεια ο Γκουαρδιόλα πήγε στην Bayern, κάτι το οποίο επηρέασε την εθνική Γερμανίας. Και η ομάδα το πήρε και η Γερμανία. Και πολλοί κάνουν τη σχετική σύγκριση και λένε πήγε στη City. Φέτος η Manchester City έπαιξε, είχε πολύ καλό θέαμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και λένε βρελές. Κοίτα, είναι, είναι έτσι μια ωραία σκέψη. Ορθολογική σκέψη και έτσι με αυτούς που γουστάρουν τις ιστορίες και εγώ είμαι από αυτούς που όχι μόνο γουστάρω, τις αγαπάω αυτές τις ιστορίες. Γι' αυτό το ξέρω. Ναι, νομίζω. Αλλά πολύ αμφιβάλλω. Ναι, και εγώ αμφιβάλλω. Δηλαδή και για τους Άγγλους μιλάμε. Και νομίζω ότι οι Άγγλοι δεν θα μένουν σε αυτό. Θα μένουν σε αυτό που έμεναν τα προηγούμενα χρόνια με κάτι με τις βασίλισσες και με δεν συμμαζεύεται. Και πάλι θα έχουν την ίδια συνταγή προς την αποτυχία. οπότε ποντάρω σε Βέλγιο. Και δώσε μου τον δεύτερο. Παναμά ή Τινησία. Τώρα που γυρίζει. Στο γιόλο Τινησία έτσι. Βέλγιο και Τινησία. Αυτός ο συνδυασμός. Θα πληρώνει καλά. Ναι. Εδώ. Εσύ μοιράζουμε λεφτά. Λες, για εσύ ποιον λες. Θα πω Βέλγιο Αγγλία. Βέλγιο και θα την κάνει πιο μετά η Αγγλία, εγώ λέω. Είσαι από τους ανθρώπους που γουστάρουν λίγο Αγγλία. Πέρα από το πρωτάθλημα και στην εθνική και στην προηγούμενη διοργάνωση που το φέιλαραν το πράγμα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ναι, σ' αρέσει. Περιμένω να δω τον νέο τρόπο που θα αποτύχει φέτος. Φίλε, φτάσαμε στο τελευταίο όμιλο. Τι ώρα είναι. Προλάβαμε έτσι. Είναι παρά 10. Πολύ ωραία. Φίλε, φτάσαμε στον τελευταίο όμιλο. Ραδιοφωνικός άθλος. Εντάξει, νομίζω ότι θα το βάλω και στο βιογραφικό μου. Είναι ένα ραδιοφωνικό παράσημο ότι προλάβαμε. Όχι, μπράβο μας. Όχι, μπράβο μας. Για πάμε. Λοιπόν, 8ος και τελευταίος όμιλος έχουμε, χωρίς το πολύ μεγάλο όνομα εδώ πέρα, έχουμε Κολομβία, Ιαπωνία, Πολωνία και Σενεγάλη. Κολομβία νομίζω είναι το σιγουράκι. Το σιγουράκι. Σιγουράκι μέχρι αηδίας. Τώρα για τους άλλους. Η λογική λέει μάλλον Πολωνία. Ναι. Του Λεβαντόσκι. Πιο στρωμένη ομάδα. Προσωπικά αν με ρωτάς θέλω Σενεγάλη λόγω του Μανέ. Αγωνίζεται ο Σάντιο Μανέ της Λίβερπουλ εκεί πέρα. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί μόνος του να κουβάλει. Δηλαδή είναι αυτής κατηγορίας. Δηλαδή δεν, όσο παδός της Λίβερπουλ φοβάμαι σε τι κατάσταση θα γυρίσουν όλοι αυτοί από το Μουντιάλ. Δηλαδή έχουμε την Αίγυπτο που στηρίζεται πάνω μόνο στο Σαλάχ, έχουμε και τη Σενεγάλη που στηρίζεται στο Μανέ. Κοίτα, ο Σαλάχ με τον τραυματισμό θα ξεκουραστεί και λίγο. Δηλαδή, δεν το κατάλαβες. Ναι. Ο Μανέ τώρα ρε φίλε δεν ξέρω, γιατί και η Λίβερ που είχε λίγο στενό πάγκο και δεν συμμαζεύεται, οι τύποι έδωσαν τα σωτικά τους ας πούμε, για να βγει χρόνια φέτος. Τρομερή προσπάθεια, τρομερή σεζόν, πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Φυσικά να πούμε επίσης ότι το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση η οποία θα δοκιμαστούν δύο καινούργιες καινοτομίες στο ποδόσφαιρο που αξίζει να τις συζητήσουμε. Η μία είναι λίγο πολύ γνωστή, την έχουμε δει σε ευρωπαϊκά γήπεδα, την έχουμε δει στο κύπελο Γερμανίας αλλά και στην κοντινή μας Ιταλία. Είναι το VAR, είναι το βίντεο που τρέχει ο διαιτητής και βλέπει την αμφισβητούμενη φάση, το offside και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω ότι και οι δύο και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει μια παρόμοια συζήτηση και είχαμε πει ότι το Μουντιάλ της Ρωσίας θα έχει VAR, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία καινοτομία για να αποφεύγονται λάθη τα οποία στοιχίζουν. Γιατί εγώ θυμάμαι έναν ημιτελικό Chelsea ή προημιτελικό. Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα με τον Ροναλντίνιο με ένα γκολ το οποίο χτυπάει στο δοκάρι και δεν, ακόμα δεν ξέρουμε άμα η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε μόνο προς καλό μπορεί να είναι η χρήση του VAR. Ισχύει αυτό. Καλό αποτέλεσμα. Και συμφωνούμε έχοντας
ολοκληρώσει τον άφλο. Για να μην λέμε ότι συμφωνούμε μόνο να και τα μόνο, λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, και το, η άλλη καινοτομία είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει αποφασιστεί να δοκιμαστεί για πρώτη φορά. Είναι ότι στο πλαίσιο της παράτασης, δηλαδή άμα κάποιος αγώνας στα knockout είναι 0-0 στο 90 και πάει παράταση, οι δύο προπονητές θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν και μια τέταρτη αλλαγή. Το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος, έτσι. Για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και είναι γενικότερη τέταρτη αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Έχει συζητηθεί πολύ. Αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Γενικά, γενικότερα, χωρίς να το καταλάβουμε, νομίζω αυτό είναι άλλη μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, προφανώς είναι. Αγγίζει τα φιλοσοφικά του ποδοσφαίρου. Το οποίο όμως, χωρίς να καταλαβαίνουμε, βήμα προς βήμα, χρονιά με τη χρονιά αλλάζει. Δηλαδή, κάτι το VAR, κάτι αυτό με την τέταρτη αλλαγή, κάτι άλλες αλλαγές κανονισμού που υπάρχουν πλέον, ο τελευταίος παίχτης δεν παίρνει κόκκινη, το ένα το άλλο. Υπάρχουν αλλαγές, αλλάζει το παιχνίδι. Νομίζω ότι. Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, όσο ο καιρός περνάει και τα χρόνια περνάνε, εξελίσσεται. Και εφόσον και το ποδόσφαιρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, πρέπει να εξελίσσεται. Και νομίζω ότι. Η τέταρτη αλλαγή, έτσι όπως ορίζεται στο Μουντιάλ, δεν με χαλάει εμένα. Όχι. Νομίζω είναι το πιο γεγονός ότι θα δίνεται σαν bonus στην παράταση. Έχουμε δει αρκετές φορές παίχτες να παθαίνουν κράμπες, να μην μπορούν να το βγάλουν όλο και τα 120 λεπτά. Νομίζω πως είναι ένα bonus το οποίο είναι. Μετά μπαίνει στο όλο αυτό το σκάκι της στρατηγικής, το πώς θα το χρησιμοποιήσει έξυπνα αυτό το νέο στοιχείο ο κάθε προπονητής. Ισχύει φυσικά εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο οι προπονητικές γάτες του ποδοσφαίρου, νομίζω δεν το βλέπω με καλό μάτι. Δηλαδή ο τύπος ο οποίος ξέρει πώς θα χειριστεί, μεγάλοι προπονητές οι οποίοι ξέρουν και έχουν εμπειρία σε αυτά, ξέρουν και πώς θα χειριστούν και τις αλλαγές, πώς θα το διαχειριστούν το θέμα. Άλλοι οι οποίοι είναι νέοι σε αυτά, βλέπουμε αρκετές φορές να κάνουν γρήγορα τις αλλαγές τους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, για τους νέους προπονητές είναι ένα πλεονέκτημα. Τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να διορθώσουν κάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον άπειρο προπονητή στα 40 του, ας πούμε, να πει στο 60, στο 50, στο 55, κάνω και τις τρεις αλλαγές με τη μία, να αλλάξω άρθιν το παιχνίδι. Κάτι το οποίο δεν θα το κάνει, ρε παιδί μου. Πολύ δύσκολο να το κάνει κάποιος έτσι, μια παλιά γάτα που λένε του παιχνιδιού. Να μείνει χωρίς αλλαγή σε παιχνίδι νοκάουτ από το 60, ας πούμε. Έτσι. Ναι, είναι και γενικότερα να σου πω κάτι, είναι και θέμα διαχείριση. Το πόσο το έχει και ο coach αυτό. Βλέπεις να κοιτάζει συχνά και λες μια πόρε, φίλε. Το βλέπεις μερικές φορές ότι. Το βλέπεις το μάτς πως πάει και λες μια. Αυτός έκανε βλακεία τώρα που τις χαράμισε όλες τις αλλαγές. Ή όταν στραβώνει το μάτς και έχουν τραυματισμούς και αναγκάζονται και κάνουν μια-δυο αλλαγές, ας πούμε. Όπως για παράδειγμα η Liverpool που αναγκάστηκε στον τελικό της Champions League και έκανε αλλαγή. Ναι, ξέρω, πονεμένη ιστορία, αλλά εντάξει. Να σου πω και κάτι. Μπορεί να χάθηκε ο τελικός, αλλά. Μόνο το ότι έφτασε εδώ, τώρα το πάμε αλλού. Μόνο το ότι έφτασε εδώ η Liverpool νομίζω ότι είναι μια επιτυχία. Για δεδομένου της κατάστασης που υπάρχει τη φετινή σεζόν. Εννοείται. Τον είδαμε, επειδή μαζί το είδαμε το παιχνίδι, είδε τι είχε στον πάγκο η Λίβερπουλ. Αυτό ο τελικό Champions League, όλα τα είδε τι είχε στον τελικό. Είδε τι είχε στον πάγκο η Λίβερπουλ. Ναι, δεν είχε πάγκο. Βασικά δεν είχε πάγκο. Είχε λύσει στον πάγκο, οι οποίε ρε φίλε, όπω ήρθε η λύση του Λαλάνα, που είχε να παίξει ένα πεντάμινο ποδόσφαιρο, γιατί ερχόταν από τραυματισμό. Που, ρε παιδί μου, ήταν ο ένας προπονητής κοίταξε στον πάγκο. Είχε τον Μπέιλ. Είδε Μπέιλ, είδε Ασένσιο, είδε τον Κόβασιτς να φρεσκάρει το κέντρο του και γύρισε ο Κλοπ στον πάγκο του και είδε τον Μορένο, είδε τον Λαλάνα, είδε τον Σολάνκε, έτσι. Είδε τον Εμρέ Τσάν. Ναι. Δηλαδή, μόνο το ότι έφτασε εδώ και στο πρωτάθλημα δεν μου. Μόνο ο Φερνάντο Σάντος μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ισχύει. Γυρνούσε κάποτε. Έβλεπε Λάμπρο Βαγγελή, Χουσέιν Μουμίν, χωρίς καμία παρεξήγηση προς το πρόσωπο των συγκεκριμένων παιχτών. Και άναβε τσιγάρο. Και άναβε τσιγάρο και ένα και δύο. Ισχύει αυτό. Μας και κάτι τελευταίο πριν να ολοκληρώσουμε. Αποχώρησε Ζιντάν, την περίμενες? Δεν την περίμενα. Ούτε εγώ. Δεν την περίμενα. Αλλά αυτή η αποχώρηση επιβεβαιώνει αυτό το οποίο πιστεύω και το λέω συχνά, ότι οι μεγάλες προσωπικότητες ξέρουν να αποχωρούν την κατάλληλη στιγμή. Και ο Ζιντάν νομίζω κατάλαβε πότε την κατάλληλη στιγμή, γιατί ήξερε ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτό το σέρι το οποίο κάνει. Και φεύγει σαν μύθος. Είναι μεγάλο. Μεγάλο και ιδιαίτερο να ξέρεις πότε θα φύγεις.
Όπως είναι και μεγάλο να έχεις πάρει 3 Champions League, να είναι πρόσφατη η τελευταία κατάκτηση, και να σε έχουν κάνει όλοι Θεό, φεύγω. Και να βγεις στη συνέντευξη τύπου και να πεις, ο Ζιντάν βγήκε και είπε, δεν βλέπω με ποιον τρόπο θα συνεχίσει η ομάδα να κερδίζει. Σαν να λέει... Είναι, άμα το σκεφτείς, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Κοχώνες. Κοχώνες. Respect. Respect. Αυτό. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς οι οποίοι ήσασταν συντονισμένοι εδώ σε αυτό το ραδιοφωνικό δίωρο που είπαμε για μπάλα, για ομάδες Θεσσαλονίκης. Ναι. Και μάρτυρες του ραδιοφωνικού άθλου που συντελέστηκε στο δεύτερο μισάριο. Ισχύει. Μιλήσαμε και λίγο για μουντέρ, σας βάλαμε λίγο στο κλίμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη τον Καβαδία, όπου ήταν στην κονσόλα του ήχου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, εδώ παρέα με την κλασική σύνθεση και με τον Τάσο Τρέγια να βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.